Γεια χαρά! Στερεότυπος πάντα Γιώργιου, δεν αλλάζει υπόλογο. Γεια χαρά και πάμε! Πάμε! Έλα! Γιώργιου! Καλώς τον, καλώς τον. Πού είσαι, κάνεις? Πού είμαι? Στη Μέκα. Στη Μέκα είσαι, αναλύεις εδώ. Σου έχω πει, αγόρι μου, ότι ο Γιώργιου δεν είναι δημοσιογράφος, είναι αναλυτής. Ο αδερφός της Κάκιας. Τη θυμάστε Κάκια αναλυτή? Ελπίζω. Άστα, μην ελπίζει. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα πρώτη. Άστα, αυτό ξέχασε το. Α, στην ελπίδα. Γεια χαρά! Αυτή η εκπομπή είναι σήμα κατά Αθήνα Γεωργίου. Δεν μπορεί να μην ξεκινήσει με τις ατάκες του. Αυτό πρέπει να το βιδώσετε καλά στο μυαλό σας, έτσι. 2-15-2-15-16-77 2-15-2-15-16-77 το τηλέφωνο της εκπομπής, το σταθερό και το κουνητό 6-9-7-7-159-700. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο στο κουνητό, το οποίο πλέον είμαστε και στο WhatsApp. Δηλαδή, what's up, Doc? Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το Μονακό του Βόλου. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, από Σικάγο. Να μας πεις λίγο τον καιρό εκεί πέρα, τι γίνεται? Γιατί βλέπω κάτι μείον 20, μείον 22. Τι θερμοκρασίες είναι αυτές? Φαντάσου, φίλε μου, που φτάσαμε. Να έχουν τραυματιστεί όλοι, να έχουν κάρτες όλοι, μπας και ξεκινήσει και παίξει, κάτσε να κάνουμε το σταυρό μας. Για το Γερεμέγεφ λέω τώρα. Μπας και ξεκινήσει αυτό στην Κυριακή και παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, που φτάσαμε. Καλησπέρα και στο Σπύρο από το Μονακό της Κύπρου. Δεν ξέρω, τόσα Μονακό. Δηλαδή, έχει ανοίξει παραρτήματα εκεί ο Βασιλιάς. Αγοράζει, παίρνει μέρη στον κόσμο. Να ανοίξω και εγώ κανένα Μονακό εδώ. Είχαμε κύπελο, είχαμε μπάσκετ. Στο μπάσκετ είχαμε ήττες. Βέβαια δεν έχω δει τα μάτς, αλλά από ό,τι λίγο μίλησα λίγο με τον Drazen, έτσι από τα λίγα που μου είπε, ήταν καλές οι παρουσίες και των δύο ομάδων, ειδικά του Ολυμπιακού, ο οποίος γύρισε ένα μάτς, μιλάμε από το μείον 24, μείον 29. Τρομερό αυτό, δηλαδή, και με τόσες απουσίες, Μιλουτίνοφ, τραυματισμούς. Γενικά ήταν, είχε μια καλή αντίδραση ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό και αυτός έχασε από την Παρτιζάν. Από την Παρτιζάν, λέω. Έπαιζε στην Παρτιζάν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτή τώρα, καλή ομάδα. Κερδίζουν και εκτός έδρας. Γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι εκτός έδρας ήταν. Και πάμε στο κύπελλο Ελλάδος. Είχαμε την Τετάρτη το μάτς του Παναθηναϊκού με το Βόλο. Την έκπληξη. Βέβαια, εγώ, επειδή είδα το μάτς, στο ποδόσφαιρο πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος. Γιατί προχθές ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Τώρα, αυτά που γράφονται και λέγονται και διαβάζω κάποια σχόλια έτσι πολλές φορές στο Facebook το δικό μας, στη σελίδα, είναι για να γελάς από μερικούς. Δηλαδή, θα βλέπετε άλλο μάτς. Βλέπετε κάτι άλλο, δεν βλέπετε ποδόσφαιρο. Γιατί ποδόσφαιρο βλέπουμε. Δεν κάθομαστε να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, θέλω να πω και κάτι άσχετο. Όχι, θα το πω πιο μετά. Καλύτερα όταν θα έρθει ο Drazen να το συζητήσουμε. Ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Εμένα αυτός ο Παναθηναϊκός μου αρέσει πολύ περισσότερο. Και γιατί το λέω αυτό? Παιχνίδι με το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω, θα δω βέβαια για τις μεταγραφές, γιατί πιστεύω ότι και ο Τερίμ δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιους παίκτες. Δηλαδή τώρα, δεν ξέρω αυτό το Βιλένα, τώρα την Παρκετέζα, τη Βιλένα Σκούπερ Παρκετέζα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βάζει αυτόν τον άνθρωπο τώρα για να παίζει. Δηλαδή, υστερεί για ο Παναθηναϊκός, πολύ χάνει. Το βλέπω. Έχει κάποιες αδυναμίες οι παίκτες. Πιστεύω τώρα με τις μεταγραφές και αν πάρει αυτή τη μέγα παιχτούρα από την Ισπανία, τη Χετάφε, το Μαξίμοβιτς, νομίζω ότι θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο παικτικός. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ, και μου γράψε ένα φίλο, χθες πήγα να του πω, ρε φιλαράκι, αφού δεν βλέπεις μπάλα, δεν βλέπεις καλύτερα το μικρό σπίτι στο λιβάδι, κάτι άλλο να δεις. Αυτό που είδα προχθές από τον Μανέκο και μου άρεσε πάρα πολύ, αυτή η επιθετική του έτσι, το ότι έμπαινε γρήγορα στις φάσεις, έμπαινε στην περιοχή, πάταγε καλά. Βέβαια δεν είχε τον γκολ, του έλειπε τον γκολ. Και εκεί έρχομαι να πω εγώ ότι ο Ιωάννιδης δεν είναι επιθετικός. Και το λέω καιρό αυτό το πράγμα. Θέλω να δω τον Παναθηναϊκό με ένα κλασικό φορ. Και ευελπιστώ την Κυριακή, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, να παίξει πρώτη φορά ο Σουηδός. Δηλαδή, κάνω αμάν και πώς, ρε παιδάκι. Πείτε με λακαμά, πείτε με κολλημένο, πείτε με ξέρω και εγώ εμπαθή. Ρε, δεν μπορώ να τους βλέπω όλους αυτούς. Είδα και για τον Μπακασέτα, ας πούμε, ξέρω και εγώ. Εντάξει, πρώτο του παιχνίδι ήταν. Έκανε δύο πάσες από ό,τι είδα εκεί. Αλλά δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Δεν θα κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο παίκτης που θα βγάλει τη φουφού από τα κάστανα. Δεν γίνεται. Δηλαδή τον είδες εκεί, είχε ένα δοκάρι που δεν την έπιασε καλά. Το σούτ δεν το πιάσε καλά. Όποιος το είδε, αν το παρατήρησε, στο καλάμι τη βρήκε. Δηλαδή να βλέπουμε και μπαλίτσα.
Πανάκος, αν είχε φόρο προχθές, η ιστορία θα ήταν πολλά με λίγα, αλλά εγώ θέλω να τονίσω κάτι για τον Ατρόμητο, γιατί είπα κάτι προχθές, είπα κάτι τη Δευτέρα και δεν το είπα τυχαία. Καμία σχέση ο Ατρόμητος, ο χθεσινός, ο προχθεσινός μάλλον της Τετάρτης, με τον Ατρόμητο που είδαμε την Κυριακή με την ΑΕΚ. Δεν το πάω πουθενά, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά λέω ότι με κάτι τέτοια μάτς βλέπεις, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, τις διαφορές. Δηλαδή, ίδια δυναμικότητα είναι εκεί, ΑΕΚ και ο Πανάκος. Μπορώ να πω ο Πανάκος μου αρέσει καλύτερα. Η ΑΕΚ δεν μου αρέσει φέτος και το έχω πει αρκετές φορές και από εδώ από την εκπομπή, αλλά και στους φίλους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο πολλές φορές και μιλάμε. Δεν μου αρέσει αυτός ο Πανάκος, ρε παιδάκι μου. Δεν μου αρέσει αυτή η ΑΕΚ. Δεν με γεμίζει. Δεν με γεμίζει καθόλου. Και ο λόγος που δεν με γεμίζει είναι ότι δεν παίζει αυτό το ποδόσφαιρο, το να βάλουμε κάτω την μπάλα, να κάνουμε το 1-2, να κάνουμε το 1-3. Ποιο Βόλο, ρε φίλε, ρε Κρίς, ποιο Βόλο, δεν κατάλαβα. Τον Ατρόμητο, ποιον Βόλο, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, φίλε μου, δεν είπα κανένα Βόλο. Ίσως άκουσες Βόλο εσύ. Το Βόλο εννοούσα το φίλο στο Μονακό. Να μην μπερδευόμαστε. Μιλάω τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο. Μιλάω το παιχνίδι τώρα του κυπέλου. Το οποίο ο Ατρόμητος καμία σχέση με την ομάδα της Κυριακής. Θέλετε να πω ότι βοήθησε, μάλλον ξέρω εγώ, ότι δεν φύσαγε ο αέρας. Λέτε να έκανε τόση μεγάλη διαφορά ο αέρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, Κρίς, Ατρόμητο. Μιλάω τώρα Ατρόμητο. Δεν νομίζω να έχω πει Βόλο. Μπορεί να άκουσες κάτι άλλο. Για το Βόλο δεν είπα κάτι. Είπα πριν. Το θέμα μου εμένα είναι τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μάτς τώρα την Κυριακή στον ΠΑΟΚ, που είναι ένα μεγάλο ντέρμπι για μένα. Εκεί θα δώσει τα φόντα του για το αν η ομάδα θα πάει τέλος πάντων να χτυπήσει καθαρά το πρωτάθλημα ή θα πάει να χάσει. Εδώ τώρα είναι τεστ και για τους δύο. Γιατί θεωρώ και ο ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό είναι οι δύο οι βασικοί διεκδικητές. Τον Ολυμπιακό δεν θα τον βάλω μέσα στη διάδα, εκτός και αν μας εκπλήξει. Γιατί τώρα από ένα παιχνίδι εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Γίνονται μεταγραφές και μπορώ να πω ότι έχουν γίνει τώρα κάποιες κινήσεις. Έρχονται καινούργιοι παίκτες. Ο Ολυμπιακός ήδη πήρε δύο στόπερ. Παίρνει κι άλλον έναν από ό,τι βλέπω τώρα. Πήρε δύο χαφ. Το πώς θα δέσουν αυτοί οι παίκτες θέλει λίγο χρόνο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά το θέμα μου εμένα είναι ότι αυτή τη στιγμή δύο είναι οι ομάδες οι οποίες ουσιαστικά είναι στην κορυφή. Θα κονταραχτυπηθούν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και ο Τερίμ δείχνει ότι δεν θέλει να χάνει. Δηλαδή και προχθές που έχασε, να σου πω την αλήθεια, δεν μου κάνει εντύπωση. Αν χάνεις τόσες πολλές ευκαιρίες, μπάλα είναι, θα σε τιμωρήσει. Και από ό,τι είδα, και καλός ήταν ο τερματοφύλακας, ο τερματοφύσκουλας εκεί που πήρε ο Δρακουμέλα από την Πολωνία. Δεν ήταν άσχημος. Δηλαδή έβγαλε πάλι φάσεις. Βέβαια, όταν παίζεις πολύ επιθετικά, είναι πολύ φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο να ανοίγεσαι και να τρως φάσεις. Δηλαδή, δεν μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι απολύτως φυσιολογικό όταν μια ομάδα παίζει επιθετικά και θέλει να επιβάλλει το παιχνίδι της να δέχεται και περισσότερες φάσεις. Αυτό δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Και ο Ολυμπιακός του Μπάγεβιτς το έχει αυτό. Και η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς το έχει αυτό. Και οι ομάδες μετά, οι οποίες είναι επιθετικογενείς, το έχουν. Τρώνε πολλά. Πολλά. Τρώνε γκολ. Φυσιολογικό είναι. Όταν ανοίγεσαι και ανοίγεις σαν τριαντάφυλλο, άμα σε βρει ο άλλος. Πώς βρήκε αυτή την ωραία φάση ο Ατρόμητος, αυτό το 1-2 που έκανε, ήταν κολάρα. Δηλαδή, του κάνει ο άλλος ο αλήτης την μπάσα με τέτοιο τρόπο και πάει και καρφώνεται τώρα ο άλλος την πήρε. Τι ωραία, ένα ατάκ. Πάρ το, βάλτο. Κύριε Ιωαννίδη, τον είδες, τον πάνησες, να δεις πώς θα κάνουν τα γκολ. Το απίστευτο βέβαια, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτός ο τυπάς εκεί πέρα που είναι στη λεωφόρο. Την ώρα που εκτελεί το πέναλτι ο Ιωαννίδης, που το πιάνει δύο φορές ο τερματοφύλακας εκεί, που πατάει το play για να παίξει, ας πούμε, το νήμινο του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν σίγουρος ότι θα μπει γκολ. Τι πλάκα ήταν αυτή, ρε! Good morning στο Σικάγο, στο φίλο μας τον Μπρόκα. Φίλε Γιάννη, βαβουρά, επειδή τα στιγμιότυπα τα είδα τη Δευτέρα, επειδή όμως είδα το match. Ξαναπαρακολούθησα λίγο περισσότερο το μάτς και τον πάνησα. Καμία σχέση, ξαναλέω, Ατρόμητος. Τώρα, άμα δεν ακούς ή δεν θες να καταλάβεις αυτό που λέω, δεν θα στο βάλω εγώ στο μυαλό. Άμα έχεις δει τα δύο παιχνίδια, τα έχεις δει, τα έχεις μελετήσει, τα έχεις μπανίσει και μου πεις ότι ο Ατρόμητος ήταν ίδια η ομάδα. Τώρα, επειδή σε ΑΕΚ τα λες εσύ αυτά, τώρα είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ότι ο Ατρόμητος είχε την ίδια αντίδραση με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, θα σου πω ότι δες κάτι άλλο. Γύρνα το. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις. Είχε το ίδιο πάθος ο Ατρόμητος, πίεσε τόσο ψηλά ή δυσκόλεψε
Την ΑΕΚ όπως δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Για εξήγησέ μου, για να καταλάβω και εγώ δηλαδή. Τι βλέπω, ρε παιδάκι μου. Πες μου, πάρε ένα τηλέφωνο εδώ. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Μπορείς να πάρεις όποιον θέλεις. Για πάρε με ένα τηλέφωνο, να το θα μου πεις. Για να ξέρω και εγώ τι βλέπω, ρε παιδάκι μου. Πώς βλέπω κάτι άλλο. Πώς μπερδεύομαι και βλέπω άλλα παιχνίδια. Ξέρω και εγώ. Τι λες εσύ, ε? Πιστεύεις ότι ήταν η ίδια ομάδα? Δεν ξέρω. Ε? Μάλλον όχι, ε. Ο Άρης κέρδισε 3-0. Τη νίκη Βόλου. Νομίζω ότι εντάξει, περάσει, σκουπίστε, τελειώσατε είναι αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι την Κυριακή για μένα. Όλο το zoom είναι την Κυριακή. Τώρα για το κύπελο, την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε. Γιατί θα είναι ματσάρα τώρα αυτό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει βρει τον πελάτο με τον Ατρόμητο. Όπου τον έχει βρει ο Ατρόμητος, τον κερνάει. Μία στο πρωτάθλημα, μία στο κύπελο. Και το μάτς ειδικά του πρωταθλήματος ήταν και το κυκνιάσμα του Γκάρβελα, του Νίκου. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Α, εκεί σε φίλε μου, το έχω καταλάβει ότι είσαι ΑΕΚ. Γιάννη, το κατάλαβα ότι είσαι ΑΕΚ, ρε βαμπούρα. Το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Κι εγώ είμαι Αλβαρίζο θετικό, αλλά δεν κάνω έτσι. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα στο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Από σιγά. Καλημέρα. Ναι, εμείς είμαστε καλά. Καλημέρα, φίλε μου. Πήρα τηλέφωνο, μίλησε με τον Παναγιώτη. Α, μίλησες. Το τηλέφωνο που με έλεγε. Ναι, μιλήσαμε. Ωραίος. Τα είπαμε καλά που λες. Τι κάνεις, το πώς καλά είσαι? Είστε κοντά, εντάξει. Ναι. Ναι, εννοείται, ναι. Κοντά είμαστε όλοι. Ένα τσιγάρο. Μιλήσαμε. Όχι. Δεν καπνίζουμε ευτυχώς, ούτε εγώ ούτε αυτός. Δεν μπορώ. Είμαστε καλά σε αυτό. Βγήκε ο κύριος Θεοδωρός ή ακόμα? Όχι, σήμερα ο Θεόδωρος δεν ξέρω αν θα βγει, γιατί έχει κάτι δουλειές, μου είπε, οπότε... Εντάξει. Για το παιχνίδι που ήρθε για Παϊδακό, Ατρόμητο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος δεν έχει άλλο ελπίδα, είναι σαν το Άρη. Πρέπει να χτυπήσει και αυτό στο κύπελλο, κατάλαβες. Μα δεν είχε να χάσει. Και αυτό μην το ξεχνάω. Ναι, δεν είχε να χάσει. Αυτό. Εντάξει, ήταν τυχερός, ότι ο Παϊδακός είχε ευκαιρία. Αυτά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Πέραν της ατυχίας του Παναθηναϊκού, εγώ δεν το πω ατυχίας, θα το πω δυστοκίας. Γιατί όταν χάνεις τόσες πολλές ευκαιρίες, δείχνεις ένα πρόβλημά σου. Εντάξει. Ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να καθίσω τώρα να λέω, ας πούμε, ότι ήταν άτυχος ο Παναθηναϊκός στο πέναλτι. Ή ξέρω εγώ στις φάσεις που έγιναν και από τον Αϊτόρ και ξανά από τον Ιωαννίδη ήταν άτυχος. Υπάρχει καθαρά δυστοκία. Ή αν θα δεις το δοκάρι που κάνει ο Μπακασέτας, την μπάλα την πιάνει με το καλάμι. Δεν την πιάνει στο σουτ. Στην κουδού πάνω κάτω στον κουντου πιέ. Εντάξει. Οπότε θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό, ρε παιδάκι μου, και την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Και με το Κυριακή, Κυριακή είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Πολύ, κοιτάξτε, το κύπελο είναι κύπελο. Θα γίνει μια γκέλα που είναι αποκλειστή και ο Παναθηναϊκός. Δεν το βγάζω απ' έξω. Απλά θέλω να πω ότι. Κυριακή είναι όλα τα λεφτά. Την Κυριακή είναι και για τους δύο. Γιατί, ξέρεις, Βλάση, άμα δεν κερδίσει φέτος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, δύσκολο, φίλε. Ναι. Γιατί τα έχουν πάρει πολύ, εσύ, ο άλλος θα ρίξει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κοίταξε, νομίζω ότι και η κίνηση, εγώ θα σου πω κάτι. Μιλώντας με κάποιους φίλους, τέλος πάντων, οι οποίοι θες να πεις ότι είναι μέσα στον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος ήθελε από το καλοκαίρι να τον διώξει τον Γκάρβελα. Ναι. Το ότι τον κράτησε μόνο και μόνο γιατί υπήρχε και μια πίεση. Από τους φιλάθλους. Όχι μόνο από τους φιλάθλους. Εντάξει, ήταν από τη διοίκηση, τέλος πάντων. Κάποιοι άνθρωποι που πιστεύανε στο. Σαν να του λέγανε, άστο λίγο χρόνο, ναι, άστο λίγο χρόνο, άστο να περάσει. Ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία πολλές φορές. Πρέπει να έχεις και λίγο υπομονή, γιατί εσύ σκέφτεσαι κάτι, εσύ που βάζεις τα λεφτά σκέφτεσαι κάτι, αλλά λες κάτσε μου ρε, μην κάνω καμιά αγγέλα. Οπότε του δεσαι λίγο χρόνο. Οπότε ο χρόνος αυτός που πήρε ο Γιωβάνοβιτς πιστεύω ότι ήταν υπεραρκετός. Είναι πολύ αρκετά. Δεν είχε άλλο ταβάνι αυτός. Ναι, για να επιβεβαιώσει. Δηλαδή με την αλήθεια, πιο πολύ ήταν επιβεβαίωση του Αλαφούζου τώρα. Ότι εγώ καλά σκεφτόμουν ότι πρέπει να τον στείλω, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι και να έχω μια ηρεμία και να έχω και μια ασφάλεια. Ότι πάω με ένα καινούριο προμόνητη. Εννοείται. Μου τραγούν τον ίδιο, καταλαβες. Καλημέρα. Ναι, έχει δίκιο. Έχουμε και το φίλο από το Σαρλό. Γιάννη, περίμενε λίγο, γιατί μιλάω με το φίλο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση φτάνει να μην κατέβω γραμμή. Ναι. Πώς είδες, πώς δες την ομάδα μου, τι να βλέπεις τώρα? Δεν είχε τώρα. Με Όφη και με Αστέρα Τρίπολη. Εγώ πάντα έκα. Δεν το είδα, ρε φίλε, το μάτς αυτό. Δεν το είδα, αλλά ο Όφη γενικά. Για τον Όφη δεν μου πες τώρα.
Βλέπω, παίζουν και εκεί με τον Όφη. Πιστεύω θα το πάρουν, δεν υπάρχει άλλο γκέλα. Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα Όφη έχει επανέλθει λίγο από αυτή τη βουτιά που είχε κάνει στην... Μάλιστα. Στην, στη, έτσι, στη... Τα τελευταία, παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι. Εύκολα πάντω είχε ξεκινήσει καλά στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν ήταν άσχημη. Τώρα μετά χάλασε η Μανέστα. Μια ερώτηση. Για πε. Και εκεί είχα να πει για το παιχνίδι, όχι. όχι. Εντάξει. Okay. Δευτέρα θα μιλήσουμε. Φίλε μου, σε χαιρετάω. Δευτέρα θα μιλήσουμε. Δευτέρα εννοείται, ναι. Σε χαιρετάω, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Έλα. Έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα ρε παιδιά. Τι έγινε? Τίποτα, καλά ρε guys, εσείς πώς πάτε, έχετε καλό καιρό? Έχει, εντάξει, ήλιο με δόντια έχει. Ήλιο με δόντια. Εντάξει, δεν έχει αυτό το κρύο που έχεις εσύ τώρα. Καμία σχέση. Καλύτερα, εμείς είμαστε καλά σήμερα, δεν έχει κρύο. Δεν έχει κρύο? Όχι. Να σου πω κάτι, Βλάση. Μένα δεν μ' άρεσε, φίλε Παναθηναϊκός. Εντάξει, αυτό είναι άποψη. Δεν ο καθένα. Ναι, άποψη. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν μ' άρεσε, φίλε, ακόμα. Δεν ξέρει, ανακατεύει πολύ την ομάδα. Και να ανακατεύει πολύ την ομάδα και... Ρε φίλε, φυσιολογικό κάθε. Δεν είναι. Λογικό είναι, ρε. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Σκέψου έναν προπονητή καινούριο, ο οποίος έχει έρθει εδώ τώρα στη μέση της σεζόν. Έχει πάρει μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη και την έχει δεύτερη. Και έχει να κερδίσει ένα στοίχημα. Γιατί δεν είναι το στοίχημα του Αλαφούζου. Είναι το στοίχημα το προσωπικό το δικό του. Το οποίο ήρθε και σου λέει, θα έρθω να του το πάρω. Αν του το πάρω. Εγώ θα έχω, θα έχω πετύχει δύο φορές. Η εικόνα βέβαια που δείχνει είναι κλάσεις ανώτερη από αυτή που έδειχνε πριν με τον Γιωβάνοβιτς. Εγώ αυτό λέω. Μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, έβλεπες εσύ στο χθεσινό παιχνίδι, στο προχθεσινό που είδες, της Τετάρτης, στο κύπελο, έβλεπες τον ίδιο Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτς? Δηλαδή, είχε τα ίδια πατήματα, είχε τις ίδιες ευκαιρίες, μπαίνανε τόσο πολύ τα χαφ κάθε φορά μες στην περιοχή? Όχι, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό λέω. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, θα βλέπεις άλλη ομάδα. Αλλά όταν την ανακατεύει πολύ την ομάδα και η ομάδα, αν δεις, γιατί και με τον Ολυμπιακό δεν κέρδισε. Mm. Και να πω και ότι έτσι, δυσκολεύεται να κερδίσει. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει, δεν κερδίζει εύκολα την ομάδα μας. Θα πει ότι ο Γιωβάνοβιτς θα κέρδιζε εύκολα. Όχι, ούτε με τον Γιωβάνοβιτς θα κέρδιζε εύκολα. Το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Αλλά όχι ότι, διαφέρει πολύ η ομάδα, έτσι. Ένα λεπτάκι. Περίμενε, γιατί λες τώρα κάτι. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό μάτς, στο προχθεσινό μάτς, τις ευκαιρίες που δημιουργούσε και είχε το πρόβλημα το ότι δεν το έσταζε, δεν το έστεινε στον μπακλαβό του, δεν την παστέλωνε. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα του. Αν θα δεις, Αυτό το πρόβλημα το έχει η ΑΕΚ. Πρόσεξε. Ναι, αλλά η ΑΕΚ τις ευκαιρίες που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, θέλω να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κάνει κάποια τριγωνάκια πανοράματος για να φτάσει στην περιοχή. Κάποιες κάθετες, τις βγάζει και κάνει τις ευκαιρίες αυτές. Η ΑΕΚ δεν τα κάνει αυτά. Η ΑΕΚ κάνει γεμίσματα. Έχει διαφορά το πώς κάνει ευκαιρίες η ΑΕΚ και πώς εκμεταλλεύεται τα προβλήματα των υπόλοιπων ομάδων. Δηλαδή η ΑΕΚ, εγώ δεν την έχω δει σε μάτς το οποίο είναι εξωτερικό σοβαρό. Ναι, η ΑΕΚ παίζει με τα στημένα πολύ. Αυτό λέω. Δηλαδή καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή τώρα εμένα δεν μου λέει τίποτα το 05 πρώτο στον Ατρόμητο. Αυτό έλεγα. Δηλαδή εσύ που το είδες, ρε φίλε, τώρα γιατί μιλάμε, δεν είμαστε ούτε ΑΕΚ. Όχι, ρε, ποιο Ατρόμητο, εγώ το έγραψα κιόλας, ένα φίλο, γιατί είχα συνομιλία με ένα φιλαράκι μου στο Facebook και του έγραψα, έκανε πάρτι ο Τσιντώντας με τον Τζαβέλα. Ακριβώς, μπράβο. Αυτό είπα κι εγώ. Με το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο δεν υπονοώ κάτι. Όχι, δεν υπονοώ κάτι, αλλά. Σε τρεις μέρες μέσα. Σε τρεις μέρες μέσα παίζεις με τις δύο καλύτερες, μάλλον παίζεις με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Αν την ΑΕΚ τρως πέντε που η ΑΕΚ έχει φάει γκολ από όλες τις ομάδες και δεν την κάνεις γκολ και παίζεις και με τον Παναθηναϊκό και κάνεις 1-2. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα μέσα σε τρεις μέρες δύσκολα αλλάζουνε. Ναι, ρε, το ξέρω. Όχι ότι ο Ατρόμητος έδωσε το παιχνίδι, έτσι, όχι. Αλλά, ας μας βρει κάποιος μια εξήγηση, ότι η ΑΕΚ έπαιξε τη σούπερ μπάλα. Είδαμε τα δύο, τα πρώτα γκολ, τα είδαμε πώς τα βάλε στον Ατρόμητο. Ο Τσαβέλας έλεγε, ελάτε παιδιά, περάστε. Το ξέρουμε τον Τσαβέλα, έτσι κάνει. Από παλιά. Εντάξει, μωρέ, δεν λέω, κοίταξε, άξιμε, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Δεν το πάω εκεί. Έτσι έκανε καριέρα. Δεν το πάω εκεί όμως. Θέλω να το καταλάβουμε. Εντάξει, δεν το πάω εκεί. Το πάω εγώ. Εντάξει, εσύ το πας, εγώ δεν το πάω εκεί. Εγώ βλέπω ότι αυτό που έκανε προχθές ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Μένω μέχρι εκεί. Δεν είπα ότι έμεινα ευχαριστημένος. Μου άρεσε. Άλλο μου αρέσει
Για να μην είσαι ευχαριστημένος. Να πεις ότι πω πω την μπαλάρα. Εγώ θέλω να πω κάτι γιατί. Παρά θα έρθω εδώ. Εντάξει, τώρα δεν τον βάζω καθόλου ούτε τον ΠΑΟΚ. Τώρα να πω και κάτι τώρα για τον Άρη. Έτσι, γιατί παρακολουθώ λίγο και τις εκπομπές. Από πού είναι μαγειρική εσύ στον Άρη. Έχει βγει ότι γράφεται στα μπουζάκια το κύπελο εμείς ή εμείς. Από πού προκύπτει αυτό. Για να ξέρω δηλαδή. Εντάξει, τώρα, κοιτάξτε τώρα και εσύ πας να βάλεις τώρα λάδι στη φωτιά, αφού αυτό έχουν, δεν έχουν κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ενθουσιασμός που μετά από τόσα χρόνια φίλε, τα είπαμε, δεν θυμάσαι τι είπα την προηγούμενη φορά, ότι έχει δημιουργηθεί στις τάξεις του Άρη μια έτσι εφορία για το κύπελο, δηλαδή δεν έχουν τίποτα άλλο και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Και υπάρχει, δεν ξέρω εγώ, ένας κίνδυνος να πέσουν, ξέρω εγώ, από τον ουρανό. Και να κλαίνε πολύ άσχημα. Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι και το λέω αυτό. Το σκέφτομαι αυτό και το λέω ότι εάν σε περίπτωση ο Άρης που οι πιθανότητες για να πάρει κάποιο στο κύπελλο του τελικού είναι 50-50. Δύο ομάδες παίζουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ομάδα 80-20 ή 70-30. Είναι 50-50. Ναι. Θα κάνει ένα δεύτερο στραβοκλητή, αν μπει ένα γκολ 50-50. Δεν ξέρω αν ο Άρης δεν πάρει το κύπελλο, τι έχει να γίνει. Ναι. Γιατί αυτή είναι και αγνώμη. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ δεν αφού για τον Ολυμπιακό κάτι. Λοιπόν, εγώ βλέπω και διαβάζω και ακούω, ας πούμε, και μάλλον διαβάζω περισσότερο, και για το Φορτούνι, και για την ΝΑΕ, και για τα συμβόλαια, και για τους παίκτες. Εγώ ρε φίλε θέλω να πω κάτι. Ήρθε αυτός ο καινούργιος από την Πόρτο, ο Στόπερ, έτσι. Ο Κάρμο, πώς το λένε. Εγώ δεν τον ξέρω, ούτε έκανα Google να δω βιντεάκια, λένε ότι είναι καλός παίκτης και τέτοια. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Εγώ ρε φίλε έχω μια απορία, άμα εσύ μπορείς να μου τη λύσεις. Θα έρθει αυτός ο παίκτης με προοπτική, έτσι, να βοηθήσει τον Ολυμπιακό φέτος και να δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει αυτόν τον παίκτη. Ο οποίος είναι δανεικός και ο οποίος 100% το καλοκαίρι θα φύγει πάλι. Γιατί ο Μαρινάκης αποκλείεται να δώσει 15 εκατομμύρια που είναι ρήτρα. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Δεν θα έχεις αυτά τα λεφτά. Γιατί, να σου πω κάτι, αν έπαιζε στο Champions League, και έπαιρνε τα λεφτά του Champions League, σίγουρα θα σου έλεγα ότι μπορεί και να το κρατήσει. Αλλά τώρα να πάρεις αυτό το παίκτη 15 εκατομμύρια, το θεωρώ αδύνατο να τα δώσω αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Τώρα αν τα δώσει, οκ. Okay. Θα το δούμε, αλλά, ρε φίλε, ποτέ θεωρώ... δεν ξέρεις. Θα το δούμε. Εντάξει, θέμα είναι και να τα δώσεις, τον έφερες να παίξει μπάλα απευθείας, θα δέσει με τους υπόλοιπους. Θέλει πολύ δουλειά, ρε. Δεν είναι τόσο απλό. Φίλε, θέλει πολύ δουλειά. Αυτό σου εξηγώ ότι είναι ένας δανεικός παίκτης τον Ιανουάριο με μια ρήτρα 15 εκατομμυρίων, ο οποίος δεν είναι έτοιμος να βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Ένας φίλος, δεν ξέρω τώρα από τους τρεις σας, κάποιος φίλος έχει ανοιχτό το YouTube. Είναι σίγουρο αυτό. Γιατί ακούω διπλές τις φωνές. Πρέπει να είναι ο φίλος εδώ από το σταθερό που μας παίρνει. Από πού μας παίρνει. Φίλε μου. Ναι. Σε έχω απομονώσει λίγο, δεν σε έχω κλείσει. Έτσι. Τον έχω απομονώσει. Φορτίνης ζητάει, λέει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων. Από πού είναι φίλο 2,5 εκατομμυρία 35 χρονών. Και φέτος, οκ, είσαι καλός παίκτης. Κανείς δεν αφισβητεί την αξία σου και την προσφορά σου. Ναι. Κανείς δεν την αφισβητεί. Ναι. Αλλά 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Αν το θέλει η ΑΕΚ, πολύ ευχαρίστω μπορεί να πάει στην ΑΕΚ αύριο το πρωί. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν ξέρω και από πού βγαίνει η προοπτική της ΑΕΚ και πού χωράει ο Φορτίνης στο σύστημα της ΑΕΚ. Σε αυτό το σύστημα που παίζει η ΑΕΚ με τα τρεξίματα, με την πίεση, πού χωράει ο Φορτίνης. Κοίταξε. Για μένα όλοι οι παίκτες μπορούν να παίξουν. Αρκεί ο προπονητής να βρει τη σωστή φόρμουλα και να κατεβάζει ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει δώσει όλες τις ελευθερίες στο Φορτούνι για να κάνει του γουστάρι. Εντάξει. Εκ των υστέρων, η ομάδα του Μάρτιν Σικαλή που ο Φορτούνις ήταν τότε τραυματίας και πήγε αυτή την μπαλάρα και γρήγορη ομάδα. Εκ των υστέρων και αυτό ήταν και ο λόγος πολύ πιθανό. Δεν ακούω, κάτι γίνεται. Έλα. Εκ των υστέρων και η ομάδα του Μάρτιν τότε η καλή και ο Μάρτιν ο σαν προπονητής. Αυτό ήταν ο λόγος που φορτίζει, δεν έπαιζε. Δεν χώραγε μέσα στο σύστημα. Να πω κάτι, ένα λεπτάκι, να πω κάτι στους φίλους λίγο. Παιδιά, έχω δύο γραμμές στον αέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Σας έχω απομονώσει, γιατί ακούω πολλές φορές και το διαβάζω πολλές φορές εδώ στα παιδιά που κάνουν σχόλια. Δημιουργείται ένας ήχος περίεργος. Οπότε θα μένετε στη γραμμή και θα περιμένετε, γιατί ακούτε τώρα την εκπομπή. Σας έχω απομονώσει ώστε να μην βγει η φωνή σας. Γιατί τώρα ο ένας φίλος δημιουργεί πολύ ήχο. Χωρί πάνση μάλλον.
Έχω και τον Παναγιώτη στην άλλη γραμμή. Παναγιώτη, ακούς, είσαι στον αέρα. Απλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Σε έχω απομονώσει. Μόλις τελειώσει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, θα πάμε στον επόμενο φίλο. Θα το κάνουμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε έτσι, παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η βαβούρα και δεν είναι ωραίο. Τουλάχιστον. Καλύτερα έτσι, για να μην μιλάμε και πολύ. Να μην μιλάμε και πολύ, να μιλάτε από λίγο. Και να δώσω και μια απάντηση εδώ πέρα στον Δημήτρη το Τεσσαρωμάτι. Λέει, μην είσαι τόσο μίμος, λέει του Γεωργίου. Φίλε, κάνε δικιά σου εκπομπή. Επειδή φίλε μου, δώσω τόσο την απάντηση. Μίμος δεν είμαι, δεν ήμουν ποτέ μου. Το τι είχα εγώ με τον Γεωργίου, αυτό δεν θα καθίσω να το πω σε σένα. Αν σε ενοχλεί και ενοχλούν τα αυτιά σου, μπορείς να κλείσεις το YouTube και να μην ξανακούσεις την εκπομπή. Γιατί δεν έχεις καταλάβει και τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Αν είμαστε μίμοι, αν τα παίρνουμε, αν τι κάνουμε, τι ράνουμε, ποιον μιμούμαστε, ποιον δεν μιμούμαστε. Λοιπόν, επειδή μάλλον είσαι κομίτης, αυτό καταλαβαίνω, δεν τις ξέρεις την εκπομπή καλά. Οπότε πήγαινε αλλού, υπάρχουν εκπομπές αυτή την ώρα. Γύρισε το YouTube, βάλε κάποια άλλη και δες ό,τι θέλεις. Εντάξει, φιλαράκι μου. Έλα, πάμε, γεια. Μπράβο, σα αφήνω ρε, να μιλήσω για να φύγω τη Δευτέρα μετά του αγώνε. Άντε, έλα, να μιλήσω για την. Καλησπέρα στο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου. Αλλά, εσύ είσαι. Ναι, εγώ. Έλα, καλησπέρα. Χριστόφορο από Ηράκλειο Κρήτη Παναθηναϊκό. Έλα, ρε, Χριστόφορο, έχει καιρό να πάρει. Είσαι ωραίο, τι κάνει, αγόρι μου. Καλά, είχα πάρει μια φορά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Σε θυμάμαι. Λοιπόν, να πω για τρία πραγματάκια, επειδή σα ακούω πολλά αυτέ τι μέρε. Καταρχήν να θυμίσω ότι είχα πάρει τότε και είχα κράξει τον Γιωβάνοβιτς. Σωστά. Δεν μ' αρέσει. Θέλω λοιπόν τώρα να πω ότι επιτέλους, μετά από μια δεκαετία, να μην πω και 15 ετία, φέραμε μια προπονητάρα στον Παναθηναϊκό. Προπονητάρα γυρολεκτικά. Απλά ο άνθρωπος τώρα έχει πέσει σε μια καντεμιά και ποια είναι η καντεμιά του. Ότι όσο μέρες είναι στον Παναθηναϊκό, γιατί μέρες είναι, κάθε 3 μέρες έχει μάτς. Ναι. Αυτό είναι μια επιβάρηση για την ομάδα, τραυματίζονται παίχτες. Εντάξει, δεν έχει και το ρόστερ που θα ήθελε. Δεν το έχει επιλέξει αυτός. Δεν το έχει επιλέξει αυτός το ρόστερ. Είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν του θεωρώ καντεμιά. Ήξερε που ερχόταν. Απλά είναι ρισκαδόρος. Δηλαδή, εγώ του γουστάρω να σου πω την αλήθεια. Και αυτά που κάνει. Αλζαζίρα, αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρει που έρχεται. Έτσι, λοιπόν, εκτός από αυτό. Το τόπι, εγώ αυτό βλέπω. Μπράβο. Πόσα χρόνια έχουμε να δει, εγώ αφιβάλλω, τα έχουμε δει και ποτέ. Δηλαδή, εγώ είμαι κοντά στα 45. Αυτά τα πράγματα που κάνει στον Παναθηναϊκό δεν τα έχω δει ποτέ. Δεν θυμάμαι δηλαδή να τα έχω δει ποτέ. Να μου παίρνει δεξιά μπακ, να μου τα βάνει αμυντικά χαφ. Να παίζουν οι παίχτες, δεν είναι μόνο τους βάνει σε μια θέση. Αποδίδουν κιόλας. Ναι. Αν όχι στο 100%, δηλαδή έχουν μια πολύ καλή απόδοση. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν φοβάμαι τον Παναθηναϊκό. Δεν τον φοβάμαι ούτε στο κύπελο. Άσχετα ότι χάσαμε. Θα πάμε μέσα στο Περιστέρι και θα βάλουμε 4-5 γκολ. Για να το θυμάστε αυτό που σας λέω τώρα. Δεν σε ενδιαφέρει. Στην Τούμπα δεν χάγει την κυρία ο Παναθηναϊκός. Το κύπελο δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Να σου πω και όλα μας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε, όλα μας ενδιαφέρουν. Αλλά και να αποκλειστείς από το κύπελο, θέλω να πω ότι δεν θα σε πειράξει. Πιο πολύ θα σε πειράξει το πρωτάθλημα αν το χάσεις. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Σε σχέση με το πρωτάθλημα θέλω να πω κάτι. Όταν ξεκινήσουν τα play-off, εάν ο Παναθηναϊκός είναι 4 με 5 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, αν είναι κάποιος άλλος πρώτος, δεν λέω μπροστά, αν είναι πίσω από τον πρώτο, αν είναι κάποιος άλλος πρώτος, το πρωτάθλημα δεν το χάνει ο Ντερίν. Είμαι 100% σίγουρος, δεν είμαι μάγος. Δόξα τω Θεώ, βλέπω μπάλα χρόνια. Φτιάχνει ομάδα, pressing, οι παίκτες γουστάρουν να παίζουν, το βλέπω. Αυτά θέλω να πω, γιατί θα λέω. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Πάντα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή. Γιατί τώρα πήρε και καινούριους παίκτες. Δηλαδή, Αλζαζίρα, φίλε μου. Εγώ μακάρι να πάρει αυτό το Μαξίμοβιτς, ειλικρινά πιστεύω ότι θα ανέβει η ομάδα πολύ μεγάλη. Και να μην τον πάρει τώρα δεν υπάρχει θέμα. Ας τον πάρει το καλοκαίρι που θα φύγει ο Μπερνάρ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται, μωρέ, μα και ο παίκτης θέλει να φύγει από εκεί. Δεν είναι ότι θέλει να μείνει στην Ισπανία. Να. Αφού πιέζει και ο παίκτης τώρα να φύγει. Δόξα τω Θεώ. Από ό,τι διάβαζα, ο πρόεδρος εκεί της ομάδας είναι πολύ περίεργος. Δηλαδή κάνει πολύ σκληρά παζάρια. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι αν θα έρθει ο Μαξίμοβιτς, από αυτά που έχω δει, δηλαδή που βλέπω από τα στιγμή του στην Ισπανία, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στο κέντρο θα τον ανεβάσει ένα επίπεδο παραπάνω. Καταλάβεις. Ακούστε, επειδή ξέρω πάρα πολλούς παίχτες παγκοσμίως, ο Μαξίμοβιτς είναι παιχτούρα, δηλαδή τον Παναθηναϊκό είναι τα μάμ που λένε. Ναι.
Αλλά και να μην έρθει τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα και θα το δείτε στην πορεία. Το, μα φαίνεται ρε εσύ, φαίνεται η ομάδα ότι δημιουργεί, δεν το κοιτάς ας πούμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυστοκία, αλλά αυτό πιστεύω ότι θέλω να δω... Θα λυθεί και η δυστοκία. Εγώ πιστεύω ότι άμα παίξει ο Σουηδός μετά θα βγαίνει. Στο λέω, είμαι σίγουρος, πώς να σου το πω αγαπητάκι μου. Έχω μια σιγουριά για αυτόν υπερβολική, να τον έχω δει 2-3 φορές και μ' αρέσει πολύ περισσότερο από τον Ιωαννίδη. Πώς να σου το εξηγήσω. Ναι. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα γιατί βλέπω τον Μπακασέτα τώρα. Ξέρεις, δεν μου γεμίζει πολύ το μάτι να σου πει την αλήθεια τώρα. Ο Μπακασέτα θα παίξει πίσω από τον Ιωαννίδη. Ναι, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα θυσιάσει τώρα τον Μπακασέτα, δηλαδή θα πα σε αλλαγέ. Θα παίζει μία μέρα μέγεθ. Αλβαζίρα δεν τον θυσιάζει διότι ο Μπακασέτα έχει πολύ δυνατό σουτ. Δηλαδή αυτόν τον θέλει έξω από την περιοχή, βοηθάει τον Ιωαννίδη και σουτάρει στο τέρμα. Θα έρθει η ώρα και πολύ σύντομα θα στρώσει ο Παναθηναϊκός και θα το δείτε αυτό μεθαύριο την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ και προκαλώ όποιο θέλει να... για το αντίθετο. Δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Στο λέω 1000%. Στο λέω, εγώ το βλέπω βέβαια καραμπινά το χ το παιχνίδι και δύο ευχαριστημένοι. Δεν βλέπω δηλαδή... Και εγώ για εκεί το βλέπω να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι δεν θα παίξουν, απλά θεωρώ ότι και οι δύο θα κυνηγήσουν την νίκη, αλλά θα φυλάξουν παράλληλα και τον κόλλο τους. Αλλά είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Αυτό που είδα προχθές με τον Τερίμ είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει να φυλάει τόσο πολύ τον κόλλο του. Εγώ αυτό είδα. Μα το έχει πει και από την αρχή όταν ήρθε. Εμένα λέει δεν με ενδιαφέρει να φάω δύο γκολ, να βάλω πέντε. Ακριβώς. Δηλαδή με κάποιο τρόπο έτσι το είπε. Αυτό είναι το στυλ του Τερίμ, μας δηλαδή. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ παρόλο που έχω έτσι με λίγο. Πώς να το πω. Λίγο ρατσιστής με τη συγκεκριμένη χώρα, να σου πω την αλήθεια. Και σαν κριτικός τέλος πάντων είναι λίγο παράξενα τα πράγματα εδώ, σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Τον Τερίμ πάντα το γούσταρα ρε φίλε. Πάντα το γούσταρα και έλεγα ας μπορούσε να μια μέρα να έρθει αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έλεγα αποκλείεται. Και όμως να τον ήρθε, έστω στα 70, στα 70. Ναι. Είναι προπονητάρα φίλε, είναι προπονητάρα. Εντάξει ρε φίλε. Ξέρει πολύ μπάλα ο άνθρωπος. Εσύ κοίταξε να σου πω κάτι, την Εθνική Τουρκία σε αυτός την έχει φτιάξει. Τη μεγάλη Εθνική Τουρκίας που πολύ ζηλεύαμε για κάποιο διάστημα που έπαιζε στο παγκόσμιο, μετά ξέρω εγώ στο ευρωπαϊκό, μετά την Γαλατά Σαράι. Αυτός έχει φτιάξει αυτές τις ομάδες. Γιατί πήγαινε και τους παίκτες τους επέλεγε αυτός. Δηλαδή ο άνθρωπος γνωρίζει το τόπι, δεν είναι άσχετος. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά γουστάρω ρε παιδί μου έτσι να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη και το ρίσκο που παίρνει. Έρχονται οι παίκτες, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ότι έχασα τον Ατρόμητο. Θα το πάρω το μάχη, θα περάσω. Ναι. Έρχονται οι παίκτες, είναι δύο μέρες στην ομάδα και τους βάνει μέσα. Μπείτε μέσα, παίξτε μπάλα. Υπήρχε περίπτωση αυτό το πράγμα να μην γίνει με τον Γιωβάνοβιτς. Ένα μήνα θα καθόταν στον πάγκο μέχρι να ξεκινήσουν να παίζουν. Υπήρχε περίπτωση να κάνει μεταγραφές τόσο ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Γιωβάνοβιτς. Μας έβγανε την πίστη κάθε φορά να κάνει μια μεταγραφή. Πρέπει να τον περάσει, λέει, από 40 κύματα. Τι από 40 κύματα. Τον παίχτη που πάρτον είναι καλός. Παίρνει, δεν είναι καλός. Δηλαδή πρέπει να ξέρω και τι πίνει στο σπίτι του, α πούμε, και τι ώρα κοιμάται. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε. Την Κυριακή. Κοντή γιορτή. Σινάρι την Κυριακή και πάνω από 3 γκολ διαφορά την επόμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο Νίκη. Για να και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Έλα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Γεια. Έλα, ρε Παναγιώτη. Έλα. Φιλαράκι μου, τι κάνεις. Για καλά. Σε παίρνω. Θέλω να δοκιμάσω το WhatsApp, έχει καλύτερο ήχο. Κοίταξε. Είτε παίρνεις το WhatsApp είτε παίρνεις το Viber. Επειδή ο ήχος είναι κρυστάλλινος, δηλαδή τώρα σε ακούω καμπάνα. Okay. Ίσως είσαι σε καλό σημείο τώρα ή δεν έχει κακό καιρό. Είναι καλός ο καιρός. Έχει συννεφιά, κρύο τέλος πάντων. Ναι, συννεφιά, αλλά όταν χιονίζει το ίντερνετ δεν έχει καλή απόδοση πάντα. Ή όταν βρέχει ή όταν χιονίζει, πάντα το ίντερνετ. Γι' αυτό, ναι. Αυτό είναι νόμος αυτό. Για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή το έχω τεστάρει πολλές φορές, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για κανένα λόγο. Πώς θα βγει τα πράγματα. Καλά, ο Μπερνάρ πρέπει να φύγει αύριο. Δηλαδή, εάν γίνεται τώρα το Γενάρη να φύγει. Χάρη θα το κάνουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχασε δύο γκολ. Είχε δύο ευκαιρίες μεγάλες. Τι θυμάσαι, μια κεφαλιά και ένα σουτ. Αλλά δεν τον έχει γι' αυτό το λόγο τον Μπερνάρ για να σκοράρει. Γιατί άμα ξεκινάς έτσι, θα σου πω και εγώ, ο Ιωαννίδης έχασε μια κλασική ευκαιρία και ένα πέναλτι. Δηλαδή, ποιον το κεφάλι θα πάρει, του Ιωαννίδη ή του Μπερνάρ περισσότερο. Ρε φίλε, κοίτα, παίρνει 1,5 εκατομμύρια και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Σε στυλ προπόνηση δεν κάνει. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Ήταν και πολύ καλό ο Τσιτώτα του Ατρομήτου. Δηλαδή έβγαλε και τι κάλτσε του. Δεν ήταν μόνο ότι οι άλλοι τα χάνανε. Δηλαδή παίζει και ο αντίπαλο. Δεν παίζει μόνο σου. Άλλο λόγο που. Η άμενα δεν πήγε καλά. Αυτό που έκανε ο Τερίμ ήταν παγκόσμιο πρώτο, άκου. Ναι. Καινούριο τερματοφύλακα. Και δύο καινούρια λίμπερο.
τρεις νέοι στην άμυνα σε πρώτο αγώνα υπήρχε ασυνεννοησία στην άμυνα. Παναγιώτη, μόνο να σε διακόψω. Ο φίλος τώρα που του σήκωσα το τηλέφωνο, παιδιά, αλλάζει λίγο το μοτίβο του Μάλμπορο στην εκπομπή. Δεν θα βγάζω πανηγύρι όλους λαχαναγορά σου, ρέντι κάτω. Σηκώνω τις γραμμές και είστε στην αναμονή, χωρίς χρέωση. Απλά σας έχω να ακούτε. Δεν μπορείτε να μιλήσετε, γιατί τώρα μιλάει Παναγιώτης και πρέπει να το σεβαστούμε. Οπότε, ένας-ένας θα βγαίνετε στην εκπομπή για να γίνετε και καλύτερη ροή της εκπομπής. Γιατί εντάξει, και το κάναμε κάποια στιγμή όλοι μαζί, αλλά δεν βγαίνει αυτό. Γίνεται οχλαγωγία και χτυπάει άσχημα και σε αυτούς οι οποίοι το ακούνε σε κασέτα μετά. Λοιπόν, συνέχισε, φίλε μου. Ναι. Σημείωσε αυτό που είπες. Θα βγάζεις μόνο δύο ταυτοχρόνως όταν βγαίνει ο Μπίλ και η Θόδωρας. Καλά, αυτό, ναι, εντάξει. Τώρα αυτό, κοίτα, άκουσε με. Και ο Γεωργίου το έκανε αυτό. Από εκεί το έχω πάρει. Λοιπόν, όταν άκουγε ποιος είναι πίσω από τη γραμμή και έλεγε αυτοί οι δύο κάνουν ντουέτο, άνοιξε τους και τους δύο. Αυτό είναι ευνοείται. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και για την Κυριακή τώρα. Όπως και να χάσει, όπως και να κερδίσει στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεν έχει κερδίσει τίποτα. Ναι. Γιατί υπάρχουν τα play-off. Γιατί πραγματικά και να χάσει ο Παναθηναϊκός δεν με νοιάζει. Γιατί υπάρχουν τα play-off, έτσι δεν είναι. Ναι. Και το άλλο, ξέρεις τι, παρακαλώ φίλε να παίξει ο Βιερίν από δεξιά. Δεν παίζει, είσαι άτυχος. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Πρόσεξε. Όχι, τι έγινε. Δεν παίζει, δεν παίζει. Δεν έχει κάνει προπονήσεις. Ναι, είναι τραυματίας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα, εσύ εντάξει, το λες από Παναθηναϊκός. Εγώ, μόλις το άκουσα, έλεγα υπάρχει Θεός, λέω. Υπάρχει Θεός, Παναγία μου. Θα δούμε μάτς, λέω. Παναγία μου. Δεν παίζει Βιερίν, λέγαμε. Όχι, Παναγία μου, λέω. Τι γλίτωση, λέω ο ΠΑΟΚ τώρα. Αυτή τη βδομάδα, λέω. Τη διάβολη εβδομάδα. Μα τώρα να σου πω κάτι, εσύ. Δεν γίνεται τώρα να παίξει τώρα αυτός ο παίκτης. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος να αποχωρήσει. Εντάξει. Πήγαινε, ας πούμε, βοηθός εκεί του Λουτσέσκου. Πήγαινε, αφού είσαι ΠΑΟΚάρα. Εντάξει. Έχεις παντρευτεί, είσαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να παίζεις τώρα. Γιατί άμα θες να παίζεις κανένα παιχνίδι το οποίο είναι εξώ που θα κερδίσουμε και παίζουμε με κανένα τελευταίο, ναι, παίξε εκεί πέρα να σε βάλουν. Δεν κανένα θέμα. Θέλει να σπάσει το ρεκόρ συμμετοχών. Ναι, θέλει να σπάσει το ρεκόρ, ναι, το συμμετοχών. Να χαίρομαι πολύ. Του Γκουερίνο. Ας το βάζει 5 λεπτά στο τέλος. Επιθετικό. Και για να κλείσω, γιατί έχω και δουλειά. Έλα. Βγήκε ο Μπερνόλη και έκανε παράπονα, λέει ότι δεν με σεβάσει ο Παναθηναϊκός. Στην αλήθεια. Δεν συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι γνώμη του. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί δεν συμφωνείς, ρε φίλε? Γιατί δεν πιστεύεις ότι δεν λέει μια αλήθεια, ένα μέρος της αλήθειας. Πρόσεξε τι είπα. Κατάλαβα τι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το σύριξε όταν έκανε γκέλες στην Ευρώπη. Γιατί έφαγε δύο γκολ μέσα στη Ρεάλ, να μαθημάσαι, κάτω από τα πόδια. Τέλος πάντων, το σύριξε. Και όταν ήθελε ο Παναθηναϊκός να του κάνει ανανέωση, του λέει: δεν θέλω να συνεχίσω, θέλω να φύγω. Εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Γιατί έχεις χάσει κάτι, το οποίο θα σου το θυμίσω εγώ. Αν θυμάσαι πολύ καλά, μετά τις γκέλες αυτές, ο Γιωβάνοβιτς, με τον τρόπο που έκανε τις αλλαγές στους τροματοφυλάκες, δεν τον στήριξε. Δηλαδή, το να βάζεις τώρα το Λοντίγκιν από το πουθενά, επειδή ο άλλος γκελάρε και ξεχνάς μια ολόκληρη χρονιά την περσινή, όπου σε ξελάσπωσε, εκεί είναι πιο πολύ θέμα Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι Παναθηναϊκού. Δημιούργησε ένα κλίμα αρνητικό. Ναι. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Εγώ το θυμάμαι πολύ δυνατά. Δημιούργησε μια ιστορία ο Γιωβάνοβιτς, ένα κακό κλίμα και για τον παίχτη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αυτό μαζεύτηκε και σου λέει άλλο τώρα. Πέρσι, καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ πέρσι ήμουν ο μαλάκας. Και τώρα, δηλαδή με πήρα τη χαμπάρι. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο καλός πέρσι. Κοίτα, που σας ξελάσπωνα και τώρα, ας πούμε, ξέρω και εγώ την είδατε διαφορετικά. Σου λέει ο παίκτης, δεν κάθομαι, ρε φίλε. Sorry κιόλας. Κάτσε, και η Άκη έβαλε σου ψημάσαι με τις γκέλες και έβαλε τον Αθανασίου. Ναι, και βέβαια. Και ο Μπρινιόλι, όταν έφυγε τα γκολ όρθιο στον Ατρόμητο, εντάξει, έβαλε το Λοντίγκιν μέσα. Δεν είναι κακό. Τέλος πάντων, δεν θέλει να μείνει ο Μπρινιόλι, θα φύγει, λέει. Δεν θέλω να μείνω. Στο καλό να πάει. Έχει ήδη υπογράψει. Έχει κάνει προσυμφωνώ. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω με ποια ομάδα έχει υπογράψει και αυτά, αλλά ξέρω ότι. Ναι. Για να σου λέει φεύγω, σημαίνει ότι έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Εντάξει, βέβαια, έγινε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έγινε, ρε φιλαράκι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα, φίλε μου. Αντρέα Αϊτζή και Νίκη Βόλο. Έλα, ρε Αϊκάρα. Ένα Αϊκάρα, να πάρει ένα τηλέφωνο. Αϊκάρα και Νίκη Βόλο. Έχει Βόλο, έτσι, λόγω ότι έζησα 18 χρόνια στο Βόλο, μόνο ότι η Νίκη αγάπησε και λόγω κοινών καταβολών με την ΑΕΚ. Και γνωστή φωνή από την εκπομπή του Γιώργου, να πω. Ακριβώς. Πάρα πολλοί φίλοι της Νίκης Βόλου πέρανε στο Γιώργο του Γεωργίου. Τέλος πάντων. Σε θυμάμαι. Καλό είναι να το θυμάμαι στο Γιώργο του Γεωργίου και οι εκπομπές ήταν επανάληπτες.
Τώρα, θέλω να αφήσω ένα θέμα το οποίο έχει θυχτεί αρχικά όταν είχε πάρει απόφαση το μέτρο η κυβέρνηση να γίνεται χωρίς τους φιλάθλους στο ποδόσφαιρο και σε λίγες μέρες θα ανοίξουν πάλι τα γήπεδα. Ναι. Εγώ έρχομαι στο Διατάφτα. Επειδή έχω ξενερώσει με τη ζωή μου ότι πληρώντας ένα διαρκείας το οποίο στερήθηκα πολλά για να το πληρώσω, πληρώντας και το αντίστοιχο ΦΠΑ στο κράτος, γιατί το κράτος μέσα στο διαρκείας της έπρεξε και το ΦΠΑ, έτσι. Οι τιμές ήταν με τα ΦΠΑ. Μου στέρισε αγώνες που ήθελα να δω, έτσι. Και πολλοί άνθρωποι πληρώσαν και ακριβά διαρκείας. Ναι. Και αυτοί στερήμεν. Δεν σου λέω ότι όλοι είναι οικονομημένοι στην Ελλάδα. Δεν σου σεβάστηκε. Πού είσαι ρε κυβέρνηση να πεις ναι, okay, να συνεννοηθεί με τη ΣΠΑΕ για τους ανδρώνους που έχουν πληρώσει διαρκείας να επιστραφεί ένα αλφα ποσό. Τίποτα. Συγγύη θείος. Δηλαδή, ο οπαδός του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΦ, του Άρη, του ΟΦΗ, του Πανετολικού, της Λαμίας, ακόμα και της Κηφισιάς, στερήθηκαν λόγω της ανικανότητας της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πράσινη ή κοκκινική τρίπλα, δεν έχουν κάνει τίποτα τόσα χρόνια. Να αφήσουν τον κόσμο έξω από τα γήπεδα. Και τι έγινε, θα γυρίσουμε στα γήπεδα, φτιάχτηκαν οι κάμερες, θα αλλάξει η νοοτροπία ο κόσμος. Δεν το βλέπω από τις δηλώσεις των παραγόντων να αλλάζει τίποτα. Ποιοι χάσανε, δεν έχασαν ούτε η ΠΑΕ, σε πληροφορώ, ούτε η κυβέρνηση. Ο κόσμος έχασε που πλήρωσε. Μπράβο, ο κόσμος έχασε που πλήρωσε. Ο κλασικός, ο μαλάκας, ο Έλληνας που τα κουμπάει, που τα λέει και ο Γεωργίου. Ναι, αυτό, όπως το πες. Ακριβώς. Δεν τους ακουμπάει τίποτα. Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Άκουσε με να σου πω κάτι. Σήμερα το πρωί είχα σηκωθεί πρωί και εντάξει, το πρωί όταν σηκώνομαι, μ' άρεσε να βάζω είτε να ακούω μουσική είτε να βάζω κάτι που θέλω να ακούσω. Δεν είχα προλάβει χθες λόγω δουλειά να ακούσω αυτή την ομιλία αυτής της κυρίας που ήταν για την ιστορία με τα Τέμπη. Και την έβαλα το πρωί να την ακούσω. Ναι. Αυτό που σου μένει είναι ότι εσύ τώρα μιλάς για τα γήπεδα. Ξέρεις πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και είναι όλα στην τύχη. Στην τύχη εντελώς. Ακριβώς. Βγαίνει ένας, οποιοσδήποτε είναι αυτός, Κασελάκης, Μητσοτάκης, Μπαμπαγαλάκης, λοιπόν. Ακριβώς. Και βγαίνει πάντα, πρόσεξε εδώ τώρα, γιατί αυτό είναι όχι χιλιοϊπωμένο και χιλιοτσεκαρισμένο. Αν εσύ κάνεις μια μαλακία προσωπικά, θα σου πάρουν το κεφάλι. Αυτοί που κάνουν συνεχόμενες. Έχουν ασυλία. Δεν τρέχει τίποτα. Παίρνουν την πολιτική ευθύνη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πιο απλό, γιατί πάντα το απλό είναι και δύσκολο. Το απλό πάντα να αξίζει είναι δύσκολο. Αυτοί οι τύποι, αυτό λοιπόν το απλό, δεν μπορούν να το πράξουν ούτε στο ελάχιστο. Όχι στο εκατομμύριο, στο ελάχιστο. Γιατί δεν μπορούν απλά. Έχουμε αυτά παραδείγματα, ρε εσύ, Βλάση. Αυτό, φίλε μου. Θα ξεχάσω εγώ, μισό λεπτό, γιατί. Ναι, δεν είναι τα εισιτήρια. Και έφερε τα εισιτήρια. Είναι κάτι θες να τα αγοράσεις, παίρνεις και το ρίσκο έτσι όπως γίνεται. Εγώ θα σου πω κάτι απλό. Κάποτε είχαμε υπουργό οικονομικό στη συγκυβέρνηση το Βενιζέλο. Λόγω των μνημονίων κουρέστηκαν κάποια ομόλογα ανθρώπων που τα μαζεύανε μια ζωή και χάσανε λεφτά. Και σου λέει ο άλλος πήρε την πολιτική ευθύνη και ο άλλος έχασε τα λεφτά του που τα ακούμπησε στο κράτος. Τα ακούμπησε στο κράτος με ομόλογα του δημοσίου και δεν μπήκε άνθρωπος φυλακή. Δεν λειτουργεί πραγματικά τίποτα. Όσοι αντιλαμβάνουν την κατάσταση και τα νέα τα παιδιά, ιδιαίτερα, μην τα κατηγορούμε. Σηκώνται και φεύγουνε. Ναι, ρε φίλε. Δεν θα μείνει ρουθούνη στην Ελλάδα. Κοίταξε, άκουσε με. Θα σου πω κάτι. Σ' ακούω. Βλέπω ότι έρχεται πολύ χρήμα εδώ. Επενδύσεις γίνονται. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν όλοι. Γιατί αν θα φύγουν όλοι. Δεν θα υπάρχει. Όλοι δεν θα φύγουν. Στο λέω τρόπο, ένα μεγάλο ποσοστό της νεολαίας που θα σπουδάσει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προοπτικές με τα σημερινά δεδομένα, πάντα μιλάω και τα όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, θα σηκωθούν να φύγουν. Και η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή. Και ο Έλληνας πολίτης που δεν κοιτάει τα λάθη του. Τα λάθη του, γιατί δεν έχουμε μάθει να κάνουμε αυτοκριτική. Γιατί μας ενδιαφέρει. Τώρα κλείσανε τους δρόμους οι αγρότες και καλά κάνουνε. Δεν είμαι αγρότης, αλλά αυτοί μας θέλουν και να μας φωτίσουνε. Και υπάρχουν ραδιόφωνα και παραγωγή άλλων εκπομπών που τους κατηγορούνε. Εντάξει, όχι, ρε παιδιά. Δεν θέλω να το πάω, ρε παιδάκι μου, σε τέτοια να ξεφύγουμε πάρα πολύ με το πολιτικό. Δεν θέλω να ξεφύγουμε. Αλλά ένα το θέμα μου είναι ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί είναι οι ίδιοι, δεν είναι άλλοι. Φόρεσε ο Μανολιός τα ρούχα του, λέει αλλιώς. Δηλαδή ο ίδιος Μανολιός είναι.
Πόσα χρόνια ακούω από εποχής Χόρχε που ήταν πιο παλιά, που τον ακούγαμε εξοργικό στον Αλφα. Μετά ο άνθρωπος πήγε σε τόσα καλά. Μα και ο Γεωργίου, συγγνώμη, και ο Γεωργίου είχε πολιτική άποψη. Ακριβώς. Όχι, κοίταξε, ο Γιώργος την είχε την πολιτική άποψη, αλλά να ξέρει ότι δεν μπορούσε να την εκφράσει, γιατί πολλές φορές του βάζανε χέρι. Βεβαίως, ναι, γιατί ήξερε έξυπνα και τεχνιέντο. Πρόσεξε, θα το πω αυτό πρώτη φορά να τα ακούσουν όλοι. Και για το φίλο αυτό το Lucky Luke, άκουσε με αγόρι μου, επειδή μάλλον δεν παρακολουθεί την εκπομπή χρονιά. Η εκπομπή από μόνη τη έχει όχι πολιτικό χαρακτήρα. Το να εκφέρεις άποψη για όλα τα θέματα της κοινωνίας, καταρχάς σε κάνει άνθρωπο. Τώρα αν η εκπομπή είναι αθλητική αυτή εδώ, είναι η μοναδική εκπομπή αυτή εδώ, φίλε μου, την οποία ο Γεωργίου την έχτισε με τους ανθρώπους που παίρναν τηλέφωνο και τον ακούγανε. Δεν έχουμε παρατηρήσει. Εκφράζαν την άποψή τους, είχαν πολιτικό λόγο. Άλλο αν ήταν αθλητική η εκπομπή. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Αυτό που θέλω να πω εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία, όλα αυτά τα χρόνια έχει καταδείξει κουραστική για τους περισσότερους μας. Γιατί εμείς είμαστε σαν να βλέπουμε το ίδιο έργο θεατές συνεχόμενα, να ακούμε κάτι λακαμάδες οι οποίοι δεν έχουν όχι δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν έχουν σκεφτεί να δημιουργήσουν. Γιατί αυτό πρέπει να έχεις την ικανότητα να την έχεις από μικρός, το να το έχεις εσωτερικά μέσα σου. Το να κάνεις κάποια πράγματα, στο να κατηρεύσεις γενικά την κοινωνία, πρέπει να είσαι πρώτα εσύ δημιουργικός. Να δημιουργείς από μόνος σου. Δυστυχώς όλοι αυτοί είναι οι κυφήνες, οι κλασικοί κυφήνες, οι οποίοι τέλος πάντων για ένα λόγο τους αρέσει να τρώνε τα έτοιμα. Ή ξέρω κι εγώ να καπηλεύονται τα έτοιμα άλλων. Ρε business κάνε με τους ολιγάρχες, αυτό κάνουν και οικονομάνε τώρα. Ακριβώς αυτό κάνουν. Οπότε μην περιμένεις κι εσύ να αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Γιατί όχι, τίποτα. Παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Ακριβώς. Γιατί και αυτοί που είναι στο ποδόσφαιρο, φίλε μου, είναι τόσο κοντά τους, γιατί και αυτοί εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Τόσο ακριβώς. Δεν είδα καμιά ΠΑΕ. Για το θέμα που ξεκίνησα να μιλάω. Δεν είδα καμιά ΠΑΕ να διαμαρτύρεται, να πείτε ότι τιμωρείτε τους συνεπείς πελάτες μας. Πες μας πελάτες μας. Γιατί πελάτες είμαστε στην ουσία. Δεν είδα καμιά ΠΑΕ να βγάζει ανακοίνωση. Άρα όλη συνένωση για αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Λοιπόν, για να μιλήσει κανένα άλλο, σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είσαι καλά. Έγινε ρε φιλαράκι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια σου, Βλάση μου, γεια. Έλα, καλό απόγευμα. Πάμε στο φίλο μου τον Αυγολέμονο. Καλησπέρα, φίλε μου, Βλάση. Γεια σου, Αυγολέμονε. Συμφωνώ σε όλα με μερικούς συναδελφούς, σε ένα πράγμα με συμφωνώ. Εδώ εμείς στην Ελλάδα, φίλε μου, Βλάση, συγχαίρουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Άλλο δικαιοσύνη, άλλο δίκη και άλλο δίκαιο. Σωστός. Η δικαιοσύνη ήταν ήδη για να παραμείνει αξική. Έχει το μελαχτά, τη βγάζει καθαρή. Δεν λέγει, όμω λέγει συγχωρεμένο, τσοράφει την τύχη του, τσοράφει το ρητικό σου. Η δίκη, μπορεί να μην κάνει και ήταν η δίκη. Η δίκη ήταν λίγο τη Θέμητα. Η Θέμητα είχε δύο κόρε, την ευνομία και την ειρήνη. Μόλι η ευνομία δεν έκανα με τη δίκη, και το καρπούζι κοβόταν στη μέση, και ο λαό επιμερούσε, τότε ερχόταν και η ειρήνη, καμαρωτή. Δίκαιο, για να υπάρχει δίκαιο σε αυτόν τον χώρο. Η Ελλάδα που λέει ο πλάτωνα στην πολιτεία του, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από αυτούς μας κυβερνάνε να έχει μέτρο, ούτες. Όλοι αυτοί μας κυβερνάνε και κοιτάνε τα δύο ρουτσού, στην τσαπού τους και την τσέπη τους. Μόλις τα έχουν καλά μάτα, δεν ο λαός δεν τον νοιάζει τον λαό. Και έτσι δεν υπάρχει, φίλε μου, το που ελπίδα. Και όπως έλεγε ο Νίτσα, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό, περιμένοντας την ελπίδα. Όσο για το Παναθηναϊκό, συμφωνώ με το φίλο το παιδικό. Πάνω από 2-300 γράψει το Περιστέρι. Όλα αυτά ήταν να είχαμε να λέγαμε για να πούμε καλύτερα που είναι έτσι να έχει ουσία το παιδάκι. Ναι. Για τον Παύλο βλέπω να μου να το καθαρίσει σαν αυγό. Και αυτό τα τέλεια μου. Έχει να του κάνει τέτοια πλάκα. Ούτε όλοι μου είναι προπονηταρά. Εγώ τον επαναλαβαίνω, δεν νοιάζει μου να του κάνει ποτέ μου δεν παρατηρήσεις. Εγώ βλέπω να του καθαρίσει όλους σαν αυγό. Όπως είμαι 5 βαθμούς πίσω, αφού είμαι 5 βαθμούς μπροστά, θα είναι 5 πίσω. Σε ζήτησε να την πάλι μου εμένα, Ολυμπιακός. Ακριβώς. Με τα γάλα που πήρε. Και άλλοι πάω πάντα σε κουκόλ. Και άλλοι δεν είναι ποδόσφαιρα το που παίζει. Μου θυμίζει η δεκαετία του 90, γιώμα στη γιώμα. Είναι κανένα καφέδι. Είναι κανένα 2, 3, 4, 5 να κάνουν ένα τριγωνάκια, τραγωνάκια. Όχι, αυτό λέμε και δεν το καταλαβαίνουν. Είναι κανένα τέτοιο πράγμα. Και εκεί που είναι καταλάβηση. Θύμισε μου την κουβέντα που σου λέω. Αυτή την ΑΕΚ, εγώ θα την πέσει αν την υπάρξει. Και αν νομίζουν οι ΑΕΚ,
Δεν υπήρχε μια άκρη. Οι άλλοι υπήρχε με δεν πάτε. Πέντε δεν βλέπετε. Από την ημέρα που έβγε αυτός που ήταν δίπλα να μας τον αναλμένο και τον ξύπναγε. Όπως ήταν κάποτε το άλλο και σήμερα και τον πάγευσε και τον πάγευσε μόνο για αυτό. Άμα ήταν αυτός, αλλά θα τα κόλια. Ήξερε παιδί μου να κάνει αλλαγή εσύ σε κάτι. Αυτό τι να πω να πω. Αν δεν τραβήξει να πούμε αυτός. Όταν το λένε αυτό να τις άρει. Ο Γκαρσία μιλάς τώρα, για τον Γκαρσία μιλάς. Τον Γκαρσία μου αφήνει να το είχε δώσει. Αυτός έγινε σαν τον προσυνέλθει ή κάτι πόδια προς αλέμου. Λες ένα πορσελάν. Για ποιον λες τώρα που επανήλθε ο τέτοιος επανήλθε. Ο Τζούπερ. Καλά, ο Τζούπερ εντάξει, αλλά τον Τζούπερ εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια τον βλέπω λίγο κουρασμένο τώρα τελευταία. Μα μόνος παιδιά, όλοι δηλαδή προχθές σε δύο φάσεις που τον είδα κουρασμένο. Δηλαδή είχαν την μπάλα εύκολα. Αυτός τα έδωσε όλα, βλέπει συνέχεια. Όπως όταν πρωτός, θα θυμάσαι τι έκανε, παμπάδες, μετά εξαφανίσει όπως θα πάθεις. Τώρα περιμένω τώρα από μια ομάδα, για παίρνω να πέσει, για παίρνω να πέσει τη ΣΑΕ. Στον Τζούπερ και τον Πινέδα. Ο Μουκουτή, ο Βίντα, αυτός είναι πιο αργός να πούμε για τα τέρα της Μαρχίας, 40, πέρα να πούμε, τους έπρος απόρτας, τους έπρεπε τον δρόμο, τώρα έχει δημοσιοπάει στην μπάλα. Βάζηκαν αργό λεπόμενο. Δεν είναι αργό αυτό το έτσι δεν είναι εσύ Μπλάση. Έτσι είναι. Είναι σαν το δίκιο. Γράφει ένα φίλο εδώ, άκου εδώ. Πριν που είπες ότι ο αντίπαλος μου είναι ο Ολυμπιακός. Και εγώ σου είπα, συμφώνησα μαζί σου. Και γράφει ο φίλος. Ο συμπαθής λέει κατά τα άλλα αυγολέμονος λέει, εμένα αντίπαλος μου λέει ο Ολυμπιακός. Και ο Βλάσης λέει, λέει από το στούντιο ακριβώς. Βλάση Ήμαρτον. Φιλαράκι μου, έναν αντίπαλο έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν άλλους. Δεν έχει ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ΑΕΚ. Τόσα χρόνια το λέγει η Γιώργη αυτό. Τώρα εσύ αν άκουγες άλλη εκπομπή, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν ο Ολυμπιακός είναι και ο Παναθηναϊκός είναι τα δύο αντίθετα, αλλά και πάντα μαζί. Εκεί το έργο με τον Αλ Πατσίνο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Που έκανε τον Αλ Πατσίνο τον Πάτσο, γυναίκα και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ξαναγύρισε, τον εσκόπευσε, αλλά τον σεβάστηκε. Αυτοί οι δύο πάντα θα σέβεται ένας τον άλλο. Αυτοί είναι οι αντιπαλοί του. Και αν είναι ο Βίγια νόμιν, όμως έλεγε ο Σκορός, τα είπα. Τώρα πάω, κάνε, φέγαν πέρσι, για πες μου όλες οι πλάσεις. Δεν πρέπει να ανάφυνε μια λαμπάδα σε με το πόδι του Ολυμπιακού για εκείνους. Τώρα που το άλλο το πήρανε για τιμωρήσει ο Πάου, πάλι του Ολυμπιακού τότε με το, με τον Ισπανό. Το άλλο πώς το πήρε. Ο Ολυμπιακός πάλι δεν τόσες. Αν ήθελε να κάτσει και έκανα τον Παναθηναϊκό, και είσαι πάλι για να προβαλλεύει, πάλι το είχαν. Είναι έτσι δεν είναι. Του θυμάσαι που πέρα και τι λέγανε. Και θα ανοίξει τα πόδια του Ολυμπιακός, και θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο ένα και το δύο στο Παναθηναϊκό. Είναι έτσι δεν είναι. Αυτό τώρα που λες είναι απάντηση στο φίλο εδώ, το Τζόναθαν, πώς λέγεται. Γιατί αν φίλε μου δεν ίσχυε αυτό που είπαμε προηγουμένως, θα άνοιγε τα πόδια του Ολυμπιακός και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα πέρσι ο Παναθηναϊκός. Όμως δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε αυτό. Για σύγχε μίσου το Μελικανίδη με το Μαρινάκι. Δεν το έκανε όμως ο Ολυμπιακός. Έμεισε την πανέλα του. Ενώ αυτοί δεν τον κάνανε όμως. Ο Λεμονέ. Φωνάζανε παλιά. Συνέχισε. Φωνάζανε. Άλλοι περιμέναν να το κάνουν να χάσουν από αυτό το πράγμα και το πήρανε. Δηλαδή τους είχε δώσει τρία πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός για γέλια. Δεν θα ήταν έφερε για να πάρει με τον πόη τους. Και στα τέσσερα τον πάγο τότε που έπεσε αυτό να μην μέσω στον Ισπανό όπως το λέγανε. Στον Ισπανό με την Τούπα που σε κάτω και δίδαν ότι το χτυμοντώσανε. Και είπα γιατί ήταν τρεις μείον δύο βαθμούς. Και το πήρε το ποτάσμα η ΑΕΚ. Αυτό το ξεμπροντέ η ΑΕΚ. Ναι. Οι δύο είναι αντίπαλοι, λέει κατά το 99,99% λέει είναι Ολυμπιακός από το Παναθηναϊκό. Χαίρομαι πολύ, ρε Γιάννη. Αυτό να το πει στο φίλο του, τον Τζόνα, εδώ που δεν το έχει καταλάβει μάλλον. Παιδιά, όταν λέμε κάτι, θέλω να το πω αυτό ρε Αυγολέμωνα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το λέει και ο Γεωργίου αυτό το πράγμα πολλές φορές. Όταν λέμε κάτι, να έχετε τα αυτιά ανοιχτά. Να καταλαβαίνετε τι λέμε. Εδώ δεν είμαστε εκπομπή με πράσινα, κόκκινα και κίτρινα γυαλιά. Λέμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Και άμα δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε, προσέξτε όταν πάτε και γράφετε κάτι, ξέρω εγώ, στο chat. Παιδί μου, ακούω τέρμι, λέει, άγγι Παναθηναϊκό, θα έρθουν και όχι. Το τέρμι είναι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, κανέναν άλλο. Θεσσαλονίκη, Άρης, ΠΑΟΚ, δεν υπάρχουν άλλα. Ακριβώς. Δεν το είδες τώρα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα μπήκε στη λούμπα. Από την ήττα που είχε κάνει από τον Πάο, από τον Άρη. Και στον πρώτο που γύρω πάλι του κόψε βάθμους, αν θυμάσαι, μέσα στην Τούμπα. Ακριβώς. Ακριβώς.
Πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο τις διαφορές. Αφού δεν πάω το καταλάβουμε, γιατί κοιτάμε την ομάδα. Εγώ άμα δεν κάνει ομάδα, το πω. Όμως είναι διαφορετικός, μου αρέσει πολύ ο Ταρίμ. Και γίνεται μουστός, γιατί είναι στο παιδικό και τώρα είναι αρμούδιο ματινάδα. Θα πει πολύ ωραία. Ξέφερα να μην αποφελειώ μέσα στη γειτονιά σου να γράφουμε το σάλιο μου τις πέτρες στο όνομά σου. Άντου τα λέω. Άντου τα λέω. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο του Γιάννη από τον Μπίλερφελτ. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Λοιπόν, τώρα Άντριου, εντάξει φιλαράκι, να σου πω κάτι. Τώρα σε πονάει η ΑΕΚ, λέει Αυγολέμωνε. Ρε φίλε τώρα, τι είναι αυτά που... Δηλαδή, είναι σαν να είσαι εκτός κλιμάτος. Εκτός κλιμάτος είσαι τώρα, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα λέμε. Γιατί μάλλον δεν γνωρίζεις λίγο τον Αυγολέμωνο. Δεν είναι ο Αυγολέμωνος έτσι, έχει θεματάκια με την ΑΕΚ και τα λέει επίτηδες. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη οξυδέρκεια, ακούει κάθε μέρα, διαβάζει πράγματα. Του αρέσει να παίρνει όλες τις εκπομπές, του αρέσει γενικά να έχει άποψη. Καταλαβες. Τώρα, το αν τον πονάει η ΑΕΚ ή δεν τον πονάει, άμα αυτό έχεις καταλάβει, τότε φέξε μου και γλίστες, ρε φίλε. Τώρα, ρε φίλε, τώρα θα σου απαντήσω. Μου γράφει ο Άντριου τώρα πάλι. Η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα, κάτσε να δεις. Εγώ κάθομαι, αλλά γιατί να το πάρει, ρε φίλε, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Εδώ τώρα είναι οπαδικό αυτό που γράφεις. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ δεν παίζει μπάλα. Και θες να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ή Μάρτον, ρε φιλαράκι, ή Μάρτον. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα, τι κάνουμε, πώς είμαστε, παιδιά, όλα καλά. Πώς είσαι? Εγώ καλά, εσείς, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Τι κάνετε, εδώ δεν τα πήγαμε καλά. Χθες 0-2 οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις πάλι, να πω στο φίλο τώρα που παίζει τηλέφωνο ότι τον έχω σε αναμονή. Να μην νομίζω ότι δεν τον ακούω. Okay. Απλά το ξαναλέω για όλους τους φίλους. Επειδή αυτή η χάβρα των Ιουδαίων που γινόταν, βγάζω 3-4 και ο καθένας εντάξει, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι στο δρόμο. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να μην κάνει, ξέρω και εγώ, οι περισσότεροι δεν έχουν και το τηλέφωνο το γνωστό ώστε να απομονώσουν μόνο τη φωνή τους. Οπότε κάνω το εξής κάθε φορά. Όταν έχω γραμμή και βλέπω ότι παίρνουν, γιατί έχω πλέον 3 γραμμές. Έχουμε το ένα τηλέφωνο που παίρνουν στο Viber και στο WhatsApp, είτε παίρνουν στη γραμμή αυτή τέλος πάντων του κινητού, και άλλες δύο οι οποίες είναι σταθερά. Ανοίγω τη γραμμή, μπορείς να μιλάς, αλλά δεν σε ακούμε. Θα σου δώσω το πάτημα, εγώ θα σου πω, θα σου δώσω το OK όταν θα κλείσει η γραμμή, όπως μιλάμε τώρα με τον Drazen. Μπα σε βγάλω και να μιλήσουμε όλοι μαζί. Αλλά θέλω να το κάνω γνωστό σε όλους ότι αναμένουμε όπως κάναμε τόσα χρόνια ή κάνατε τόσα χρόνια στο Γιώργο, για να είναι OK και το. Και η πορεία της εκπομπής. Γιατί διάβασα τώρα τελευταία. Εντάξει, είναι ενοχλητικό αυτό να διαβάζεις και να σου λένε τον ήχο, φτιάξτε τον ήχο. Η κάθε γραμμή είναι πιο δυνατά από την άλλη. Γιατί και τις γραμμές, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τις ρυθμίσω. Όταν παίρνει ο άλλος από το κινητό του, είναι ανάλογα τι σήμα έχει και πώς βγαίνει δυνατά η φωνή του. Δεν μπορώ να το καθορίσω εγώ αυτό το πράγμα. Σωστά. Για πάμε, ρε φιλαράκι, να μας πεις για τον μπάσκετ, τι έγινε. Εντάξει, εντάξει, τώρα είχαμε χθες, ξεκινάμε έτσι από τον Ελληνικό ανάποδα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά στο μάτς. Εντάξει, πήγε με πολλές απουσίες. Αλλά παραδόξως το πάλεψε. Είχε φτάσει κάποια στιγμή μείον 24 και το γύρισε. Ναι, μείον 24 και το γύρισε κιόλας. Και μάλιστα το μείον 24, επειδή εντάξει, όλα γυρνάνε. Απλά το θέμα είναι ότι το μείον 24 το φαγε. Φίλε, μείον 24 και τώρα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι. Και με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν γυρνάει εύκολα. Και στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν είναι ότι ήταν στο πρώτο και το γύρισε ξαφνικά. Ναι. Όχι, μπράβο του που το πάλεψε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα δεν. Ακούνε μερικοί, θα λέμε και μπράβο γι' αυτό. Εντάξει, κάτι από μια αποτυχία, άμα μπορεί να βγάλει και κάτι, παιδιά, καλό είναι. Εντάξει, ξεμπούκωσε ο Παπα-Νικολάου που είχε καιρό να κάνει ένα καλό μάτς. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να τον. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον υποτιμάει κανείς. Γιατί παρόλο ότι έχει αυτό, ο τρόπος που παίζει δεν είναι καλός, δεν θα σταθεγώ στις απουσίες. Όλοι έχουν απουσίες. Θα πω ότι δεν είναι η περσινή ομάδα, έτσι. Δεν πατάει καλά όπως πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, έχει μαζέψει τις νίκες του. Είναι μέσα στη διεκδίκηση της εξάδας και έχει σχετικά εύκολο πρόγραμμα για αυτόν. Σχετικά εύκολο, γιατί αν μου έλεγες τώρα τον περσινό Ολυμπιακό, σου λέγω ότι μπορεί να κάνει μόνο νίκες από εδώ και πέρα για να χάσει μόνο κάπου έξω. Ναι. Σε κάποια Βαλένθια ίσως. Απλά βλέπω ότι θα το παλέψει για την εξάδα. Δεν τον έχω αποκλείσει τον Ολυμπιακό για την εξάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός κάποτε έπρεπε να χάσει. Εντάξει, είχε τρελό σερί. Πήρε και τον τέρμι τη Δευτέρα. Όλα τα ωραία. Είναι κλειστό rotation. Το θετικό ότι βγήκε και τη Δευτέρα και χτες ο Καλεϊτζάκης μπροστά. Δηλαδή κερδίζει σε ένα παίχτη εκεί. Ο Παπαπέτρου αρχίζει και μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά. Ο Ισπανός δεν τραβάει.
η αλήθεια είναι. Μόνο αμυντικά. Δηλαδή, επιθετικά είναι, δεν έχει βρει ακόμα. Δηλαδή, τώρα σου βάζει 17 πόντου ο Καλετζάκη. Έτσι, και ο Ισπανός να μην μπορεί να σου βάλει 17 πόντου. Εδώ σου βάλε 39 πόντου αυτό ο Καμπάσο, λέει. Ο δαιμόνιο Καμπάσο. Πλάκα κάνουμε τώρα. Καλά, ο Καμπάσο εκεί. Δηλαδή, τώρα εντάξει, τώρα άμα βάζει άλλο 40 πόντου, τώρα τι περιμένει και εσύ. Δηλαδή, άμα χάνει το μάτι στου 5 πόντου, δηλαδή. Έχει κάνει υπερπροσπάθεια. Δηλαδή, αυτό πρέπει να έχει βάλει τώρα από ό,τι βλέπω στα στατιστικά εδώ πέρα, πρέπει να τα βάζει από το σπίτι του. Ο Καμπάσο, όχι, στην αρχή ρε παιδιά, η Ρεάλ είχε εκνευριστική ευστοχία. Δηλαδή, κάποια στιγμή είδα, είχε 8 στα 10. Μα πάντα οι Ισπανοί έχουν δηλαδή εκνευριστική ευστοχία. Δηλαδή, ναι, πάντα σε εκνευρίζουν. Εκνευριστική ευστοχία. Και εντάξει, εγώ βλέπω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά το μάτι το πήρε ο Χεζόνια, έτσι, με το Μούσα. Αλλά ο Χεζόνια βλέπω ότι και άμυνα και επίθεση κάνει το τρελή χρονιά. Ναι. Τρελή χρονιά. Έχει, δηλαδή, αν λένε όντως αυτό που ισχύει ότι θα έρθει ο Παναθηναϊκός, θα είναι πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή από τις φετινές που έκανε ο Παναθηναϊκός. Για πότε λένε ότι θα έρθει ο Παναθηναϊκός, για του χρόνου ή για φέτος? Για του χρόνου, για του χρόνου. Ναι. Για του χρόνου λένε ότι έχει κάνει πρόταση, θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτός ο Χεζόνι, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει έρθει προτριετίας. Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος το ταλέντο το έχει, αλλά μιλάμε τώρα, έχει παίξει και στην Ουσκάζα. Είναι το θέμα τώρα. Εγώ πολλές φορές φοβάμαι λίγο στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που τον έχει δει να κάνει τόση μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν θα έρθει Παναθηναϊκός και δεν είναι ο ίδιος. Πάσα είναι μόνο. Τι θα κάνει μετά. Και την άλλη φορά έπαιξε καλά. Αυτό είναι το στυλ τέτοιο του παίκτη, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι ο Ναν. Δηλαδή, ο Ναν είναι κάποια στυλ. Αυτό που λες δεν έχει άδικο. Απλά νομίζω ότι ο Χεζόνια είναι το στυλ του παιχνιδιού. Εγώ δεν μιλάω μόνο να βάζει 20 πόντους. Ναι. Τα 20 πόντους θα βάλουν άλλοι. Δεν είναι σκόρερ, κατεξοχήν σκόρερ ο Χεζόνια. Απλά μιλάω για τις άμυνες που βγάζει, για το πάθος. Κατάλαβες. Που είναι σημαντικός. Παίζει κάτω από τη ρακέτα, μα θέλει. Μαρκάρει 4 παίκτες ουσιαστικά μπορεί να μαρκάρει. Έτσι, με ξέρεις το σέντερ. Όλους τους άλλους εγώ νομίζω δεν μπορεί να του μαρκάρει. Εντάξει, διαβάζω μια δήλωση του Μπαρτζόκα που λέει: τραυματίζονται, λέει, ο ένας μετά τον άλλον οι παίκτες μας και δεν ξέρουμε, λέει, ποιο είναι το ταβάνι μας. Δηλαδή τώρα, για φαντάζομαι, δηλαδή, τώρα τι να πει αυτός τώρα. Αυτός πρέπει να έχει τρελαθεί, μιλάμε. Ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Είδα προχθές. Ήθελα να σου το πω αυτό, αλλά δεν το προλάβαμε γιατί δεν μπορούσε να βγει στην εκπομπή. Τον είδα στη συνέντευξη τύπου μετά τη Δευτέρα το βράδυ. Α, με τον Παναθηναϊκό, λες, ναι. Ναι, με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν. Και είδα εκεί έναν τύπο που του κάνει τις ερωτήσεις. Α, κάτι, ναι, που είχαν μια λογομαχία. Εντάξει, μωρέ. Ναι, όχι, εντάξει, αυτό σαν να τον περίμενε, δηλαδή τον είχε στη γωνία, στη μένω. Και... ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το story γιατί του την είχε στη μένω, να σου πω την αλήθεια του συγκεκριμένου ή όχι. Τώρα αυτοί ξέρεις έχουν και τα δικά τους. Γιατί αυτοί μπορεί πολλά να λένε και στα αποδυτήρια, ξέρεις, στους διαδρόμους. Ναι. Ή μπορεί να έχει γράψει κάποιο άνθρωπο που δεν το έχουμε διαβάσει εμείς, κατάλαβα. Ναι. Να έκανε προσωπική επίθεση. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι δύο καλές ομάδες. Πάει να ξεφύγει λίγο όμως. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή τώρα, ξέρεις τι, θα μου πεις τώρα, θα βρίσω και θα πω, μπαίνουν και οι τουρίστες στη μέση. Ποδοσφαιροποιείται λίγο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τώρα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι και στην μπάλα αυτό, έτσι. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε παιδιά, φωτογραφίες και να μου αναλύεται κανονισμό μπάσκετ με φωτογραφία. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή, αυτός που το κάνει. Θες να κάνεις μια προπαγάνδα ή όχι προπαγάνδα. Θες να πεις όντως ότι η ομάδα μου αδικήθηκε, δεν αδικήθηκε, που μπορεί να έχεις δίκιο. Κάποια ομάδα να αδικήθηκε ή να πήρε κάποια σφήμα. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με φωτογραφία, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτή είναι η φωτογραφία. Ας πω κάτι. Όλοι αυτοί που το γιατί κάνουν. Υπάρχει το action. Κατάλαβες, σου λέει. Ναι, ακριβώς. Αυτό ισχύει για όλα τα αθλήματα. Δεν ισχύει για μόνο όλα τα αθλήματα. Και στην μπάλα το βλέπω αυτό. Μα το βλέπω. Κοίτα, εσύ, άκουσε με τώρα. Αυτοί που το κάνουν είναι οπαδοί ή είναι λακαμάδες που θέλουν τέλος πάντων να έχουν views, θέλουν να ξέρουν να ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ασχολήσουμε την παλίτσα. Αν θα ασχοληθεί με την παλίτσα, τέλος πάντων θα ασχοληθεί μόνο με αυτή και με τίποτα άλλο. Τώρα να μου έχει τη φάση. Δηλαδή να παγώνει την εικόνα. Βρε λακαμά. Τι πάγωνε στην εικόνα, αφού εκείνη τη στιγμή στο ζωντανό ούτε το γυμνό μάτι δεν το προλαβαίνει. Τι κάθεσαι τώρα να μου παγώσει την εικόνα και να μου πει τι. Να βρήκε το χέρι του, όχι δεν βρήκε το χέρι του, βρήκε το φρύδι του, το μάτι του. Επιθετικό, δεν έπεσε στη ζώνη προσγείωση. Να σου πω κάτι, έγινε ένα ωραίο μάτσο. Έτσι όπως το γύρισε και ο Ολυμπιακός στο τέλος, ο Παναθηναϊκός έπαιξε στα μεγαλύτερο διάστημα πολύ καλό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός το γύρισε, έχει τις αντιστάσεις. Και καθόμαστε τώρα και μετράμε τις βολές. Αυτό με τις βολές, ρε παιδιά, να σταματήσει λίγο. Να σας πω κάτι. Όποιος ασχολείται, αν πάρει ο άλλος 30 βολές ή όχι, είναι άσχετος για μένα, στο λέω. Να σου πω γιατί. Και εγώ θα σου το πω μαθηματικά. Γιατί όταν κερδίζεις από το 5ο φάουλ και μετά, πας στις βολές, εάν, αυτό το κάνει ο Μπράντοβιτς να ξέρεις, εάν προσπαθήσεις
τα 4 πρώτα φάουλ. Να τα πάρεις πάνω στο διεκδίκηση του σουτ, μάνι-μάνι, σε κάθε δεκάλεπτο έχεις 16 βολές παραπάνω. Από μια τακτική σου λέω τώρα, πρόσεξε. Να μου πεις, γίνεται αυτό. Αν είσαι μάγκας προπονητής, γίνεται. Αν είσαι ο Μπράντοβιτς. Αν είσαι Σπύρος, που είσαι μυρωδιάς, δεν γίνεται. Ή αν είσαι τέτοιο, κατάλαβες, σου λέω. Ναι. Δηλαδή, και τις 16 να μην πάρεις, τις 10 μπορείς να τις πάρεις. Να πεις, ρε φίλε, πώς θα λες τώρα αυτό να πάρεις τις βολές. Δεν μπορούμε να βάλουμε καλά. Γίνεται. Και να πάρεις 10 βολές και να έχεις πάρει μόνο 4 φάουλ, έτσι. Εγώ ναι. Στο λέω, δηλαδή, να έχεις πάρει 4 φάουλ στο δεκάλεπτο και να έχεις πάρει 10 βολές. 10 βολές δεν γίνεται, 8. Αλλά ορίστε, μάνι-μάνι 8 βολές και να έχεις πάρει. Δηλαδή, μην μετράτε τις βολές, ρε παιδιά. Γιατί αλλιώς, καταρχάς, εγώ θα σου πω κάτι που έχω δει το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 φάουλ στο δεκάλεπτο. Θυμάσαι που λένε όλοι όταν έχεις 2 φάουλ και τελειώνει το δεκάλεπτο, ένα λεπτό που θέλει. Κάνε φάουλ, κάνε φάουλ. Ξέρεις, για να σταματήσει η επίθεση. Ναι. Να μην. Ο Αταμάν δεν το κάνει ποτέ. Ο Αταμάν δεν το κάνει ποτέ. Στο λέω εγώ. Δηλαδή, να μου πει ένας ότι σε αυτό το ματ, στα τελευταίο λεπτό, ο Αταμάν που είχε να δώσει 2, όχι στο τέλος του παιχνιδιού, στο τέλος του δεκαλέπτου, του πρώτου ή του δεύτερου ή του τρίτου, έχει να δώσει 2 φάουλ ο Αταμάν. Δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει, ρε. Παίζει την επίθεση η άλλη ομάδα. Δεν τα δίνει. Είναι νοοτροπία του προπονητή. Δηλαδή, ορίστε μανι-μάνι τα 2 φάουλ που λένε δεν σφυρίζουν φάουλ στον Παναθηναϊκό. Είναι τέτοιο το στυλ του Παναθηναϊκού που παίζει, κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός πέρυσι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν υπερχητικός, ρε παιδιά. Ήταν υπερχητικός. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας. Πώς να μην του κάνεις φάουλ, πώς να μην πηγαίνεις στις βολές. Δηλαδή, αν δεν πήρε ο Ολυμπιακός, τώρα πώς το βλέπεις το καινούριο. Αυτός έχει κάνει καλά μάτς. Δεν ξέρω αν αυτό να πω πού τον πήρε τώρα, γιατί δεν έχω. Είδα από μόνο την Τουρκία. Από την Τουρκία. Από την Τουρκία που έπαιζε. Ναι, δεν είχε παίξει πολλά μάτς βέβαια και άλλα. Ευρωλίγκα, από ομάδα Ευρωλίγκα στον πήρε ή από Eurocup και. Όχι, ρε. Τίποτα. Ούτε καν Eurocup. Ούτε καν. Ξέρεις ποια ομάδα είναι. Είναι η πρώην ομάδα του Ρογκαβόπουλου. Του Έλληνα που έχει πάει στην Μπασκόνια τώρα. Ναι. Αυτή μου φαίνεται δεν είναι ευκαιρίες. Η Τουρκία, στο έχω ξαναπεί, έχει καλό πρωτάθλημα. 25 ετών, 2-0-6 λέει. Ναι, ναι, είναι και σε καλή ηλικία. Είναι ωραίος. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Άμεσα. Εντάξει, Ευρωλίγκα είναι Ευρωλίγκα, έτσι. Αλλά έχει καλά στοιχεία, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις γιατί έτσι. Μπορεί να εξελιχθεί κιόλας στον Ολυμπιακό. Πάντα, όταν έρχεσαι σε ένα σύλλογο μεγάλο, εξελίσσεσαι, ρε φίλε. Ανεβαίνεις οι μετοχές σου. Κοίτα, ότι παίρνεις ρίσκο μήνα Γενάρη για να παίξει που δεν έχει παίξει. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι να κάνεις, να μείνεις χωρίς παίκτη στο 5. Δεν γίνεται. Ας πούμε, ο Αταμάν από την άλλη σου λέει: εγώ δεν παίρνω παίκτη και φοβάμαι χαλάσει η χημεία τη ομάδα. Ναι, ρε φίλε, καλά, αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ρε. Έχει δίκιο, γιατί έχει παίκτες. Ακριβώς. Λέει: προτιμώ να περιμένω τον Μπαλτσερόφσκι να γυρίσει παρά να πάρω ένα ρίσκο. Ο άλλος δεν έχει. Ναι. Δεν έχει ο Μπαρτζόκας. Αναγκαστικά κάτι πρέπει να βάλει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Είμαστε τώρα πάνω στα καλά τους, αλλά θα δούμε. Έγινε. Θα δούμε. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Λοιπόν, έγινε, ρε φίλε. Έλα. Και να σου πω ένα τελευταίο. Έλα. Επειδή σ' άκουσε την αρχή τη εκπομπή που είπε για ένα Γρηγόρη. Ναι. Δεν ήταν ο Γρηγόρη, ήταν ο κύριο Μιχάλη. Είναι απλά είχε το παρατσούκλι το επώνυμό του. Α, εντάξει. Εντάξει. Ο κύριο Μιχάλη ήταν. Ναι, γι' αυτό σε πειράζει. Δεν πειράζει. Τον βάφτισα. Κύριε Μιχάλη, σε βάφτισα Γρηγόρη. Χρόνια πολλά. Ναι, μωρέ, για να τα δώσουμε χαιρετίσματα. Ο κύριο Μιχάλη είναι φανατικό ακροατή γι' αυτό. Εντάξει. Έγινε. Θα σε αφήνω. Έλα, μιλάμε. Έγινε, μιλάμε. Έλα, γεια. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ είμαι τώρα. Εσύ, φίλε μου, εσύ. Έλα, Γιώργος Πάοκ, τι κάνουμε, καλά. Έλα, μωρή Πάοκ, άρα ωραία σήμερα έχει πάει. Πάοκ, ΑΕΚ, όφι κάτω, Κρήτη. Καλά πάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, έλα. Πήρε και ένα ΑΕΚτζής, λέω πριν. Εγώ ετοιμάζομαι για την Κυριακή, είμαι έτοιμος. Έχουμε ευχάριστα νέα. Από τη δεξιά πλευρά θα παίξει ο Σάστρε μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Άρα είμαστε μπετό αρμέ. Ούτε Περιστέρι δεν θα προσγειωθεί δεξιά. Μα αυτό έλεγα. Εσύ το άκουσα στη μέση της εβδομάδας σε κάποιο ραδιόφωνο. Ότι λέει δεν μπορεί λέει, να κάνει προπονήσεις, λέω ο Βιερίνια. Και λέω Παναγία μου, λέω. Μα, υπάρχει εγώ Θεός, τον είδα στα εγγένεια πιο πολύ έκανε για τεχνικός διευθυντής στη συνέντευξή του παρά για ποδοσφαιριστή. Μα εκεί, μα αυτό πρέπει να το κάνουν από φέτος. Δεν χρειάζεται να φτάσει του χρόνου. Μάλλον το βλέπω τώρα έτοιμο. Αλλά εντάξει, από την αριστερή πλευρά Βλάση θα πάμε πολύ καλά. Ναι. Έχουμε τον Μπάμπα και θα έχουμε και τον Τάισον. Ο Τάισον είναι ένα πολύ καλό κυνηγόσκυλο. Δεν κάνει άσκοπα χιλιόμετρα, αλλά τον βλέπει σε κάθε φάση και κατοστάρει. Ξέρεις, τα κυνηγόσκυλα, άμα είναι καλά, δεν κάνουν άσκοπα χιλιόμετρα για να σου φέρουν το θύραμα. Ακριβώς. Ξέρουν πότε θα τρέξουν. Πρέπει για να βάλει τον γκολ. Ξέρουν πότε θα τρέξουν, αυτό όπως το είπες. Ξέρουν πότε θα τρέξει ο Τάισον. Ο Τάισον είναι πανέξυπνος. Δηλαδή, και να ξέρεις και κάτι ακόμα, την Κυριακή είναι ο ατζέντης εδώ πέρα. Είναι του 3 μέρες. Είναι το συμβόλαιό του. Άκουσα ότι πάει για 2. Ικανοποιούν τον παίχτη για 2 χρόνια. Εγώ αυτό άκουσα.
τα 2 χρόνια, αλλά είναι 3 συμβόλαια στον ΠΑΟΚ που εξαρτούνται από την Κυριακή. Άρα η ομάδα θα πρέπει να πετάξει. Καταλαβες. Ναι. Και να θυμάσαι και κάτι ακόμα. Παίζουμε από τον Ιούνιο τέτοια μπάλα. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Μα το έχω πει πολλές φορές ότι αυτό που βλέπουμε έχει μια διάρκεια. Δεν είναι σκαμπανεύασμα. Δηλαδή στο φίλο πριν που έλεγα, δεν ξέρω αν άκουσες τη στιχομηθεία που είχαμε ένα φιλαράκι εδώ που είναι στο chat. Που είναι ΑΕΚ, ο φίλος, εντάξει, το κατάλαβα. Του λέω, να πάρεις ρε φίλε το πρωτάθλημα εσύ ξανά, για ποιο λόγο? Παίζεις καμιά μπάλα τρομερή? Όχι. Εγώ θα πω κάτι στους φίλους. Καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός για μένα. Ας το πάρουν αυτοί οι δύο. Γιατί να το πάρει η ΑΕΚ πάλι φέτος? Δεν κατάλαβα. Επειδή το πρωτάθλημα, να θυμάσαι κάτι ότι θα το διεκδικήσω με τον Παναθηναϊκό, το μόνο σύνθημα που έχω να πω σαν ΠΑΟΚΣ, ΠΑΟΚΑΡΑ ζήσε μαϊμού να τρως τριφύλι. Καταλαβες. Αυτό θα το θυμάσαι. Μέχρι το Μάιο θα τρώμε τριφύλι. Έχεις στο μυαλό σου ότι με μια ισοπαλία την Κυριακή βάζεις μέσα πολύ τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση? Εγώ θα σου πω κάτι. Θυμάσαι τον Ολυμπιακό μέχρι να παίξει με τον ΠΑΟΚ τι ομαδάρα ήτανε? Ναι, και βέβαια. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού. Μα σε εκείνο το μάτς μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε και φοβερά πράγματα. Δηλαδή οι αδυναμίες του Ολυμπιακού ήταν τόσο κραχτές που 2-3 παίκτες. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ έχει το καλό ότι έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά χωρίς πολλά-πολλά. Αν θα δεις τον ΠΑΟΚ από το μάτς και μετά του Ολυμπιακού και δεις τον ΠΑΟΚ στο μάτς εκείνο, θα πεις τώρα, δηλαδή αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ πόσα θα έβαζε. Εγώ πιστεύω την Κυριακή θα φανούν όλες οι αδυναμίες του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε την καλύτερη επίθεση. Έχει, κοίταξε, το είπαμε πριν ότι ο άλλος παίζει ψηλά πολύ και αφήνει τον κόλο του ανοιχτό πίσω πολύ. Οπότε... Και ο ΠΑΟΚ παίζει ψηλά, αλλά έχει ένα καλό. Προτού φύγει μπάλα για να πάει στο τα χαφ του, κάνουν και φορτώνονται με κίτρινες κάρτες. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να φτάσει στα center back οι φάσεις, την έχουν κόψει κατευθείαν. Δηλαδή παίζει έξυπνα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κάνουν κατευθείαν. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς μπορεί να έχει πιο πολλές κάρτες από το center back, τον Κουλιεράκη και τον άλλον, τον Κετσιόρα. Δεν προλαβαίνει να φτάσει μπάλα κάτω. Έχουν σταματήσει τα χαφ. Γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά χαφ με κάρτες, ε. Ναι. Καταλαβες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, να θυμάσαι και κάτι ακόμα, ότι η ιστορία με το Φατίχ Τερίμ, με την Φενέμπαξε, όταν έπεσε ο ΠΑΟΚ, δεν είχε καλά προγνωστικά ο Φατίχ. Δηλαδή ότι η Φενέμπαξε, όταν την είχαμε αποκλείσει, προπονητής ο Φατίχ δεν ήταν. Με το Μουσλίμοβιτς. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω αυτό το πράγμα, μην πω καμιά βλάχια. Ήτανε προπονητής μου φαίνεται, με τη Φενέμπαξε ήτανε. Αυτός δεν ήτανε. Ναι. Μου φαίνεται αυτός ήτανε με τη Φενέμπαξε. Τότε με το Μουσλίμοβιτς και τον Καρσία και με το Βιερίνια. Γράφει εδώ ένας φίλος. Καλά λέει, σας βλέπω λέει να σας κερνάει λέει. Τι λέει, καλά σας βλέπω. Α, περίμενε. Σας βλέπω λέει στα πίσω τραπέζια να σας κερνάει στο τέλος ο Τίγρης. Φαίνεται ο φίλος είχε πάει στο μαγαζί την μέρα που ήταν ο Τίγρης με το ρέμο, που κέρασε τα τραπέζια από το δεύτερο και πίσω. Φίλε μου, εγώ δεν πάω στα μπουζούκια. Δεν ξέρω ο φίλος τώρα που μιλάει αν πάει στα μπουζούκια, αλλά τέλος πάντων, ζεις όνειρο και εσύ που θα σε αφήσω να ζεις το όνειρό σου μέχρι το τέλος. Εγώ βλέπω μέχρι το Μάιο θα πηγαίνω με τον Παναθηναϊκό, αγκαλίτσα. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω άμα θα δείξουμε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πιστεύω θα έχει αδυναμίες, δεν νομίζω. Τέτοια επίθεση που είχε ο ΠΑΟΚ, θα δούμε. Πάντως ένας φίλος γράφει εδώ ότι ο Τερίμ δεν πήγε ποτέ στη Φενέρμπαξε. Και γι' αυτό τώρα γι' αυτό κόλλωσα, γιατί λέω τώρα. Πρέπει να ήταν, μου φαίνεται, δεν ήταν με τη Φενέρμπαξε, στην Γαλατά ήταν. Όχι, Γαλατά είναι μόνο αυτός, δεν έχει πάει πουθενά αλλού. Γαλατά, αυτός είναι Γαλατά και το Εθνική Τουρκίας. Α, Εθνική Τουρκία. Είναι τώρα Γαλατά και τα μυαλά στα κάγκελα τώρα σου. Τέλος πάντων. Το μόνο σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, η μόνη διοργάνωση που θα μείνει στο τέλος, θα είναι στο Survivor. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Δεν γίνεται, φίλε, να έχουμε ένα καλό ντέρμπι αρχικά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει να είναι καλό το ντέρμπι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και τα συμβόλαια με τον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα συμβόλαια και ναι, θα τα δώσουν όλα. Δηλαδή, εγώ τον Τάισον τον πιστεύω θα παίξει. Σίγουρα θεωρώ ότι θα βάλει ένα γκολ ο Τάισον. Σίγουρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Εντάξει, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο. Έγινε, ρε φιλαράκι, έλα, καλό σου βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Σωτήρη μας. Τι μου κάνεις? Τι έγινε? Δόξα τω Θεώ, τον Αλλάχ, το Χαμουραμπή, όλα.
Ο Χάινς ήταν καλή μεταγραφή. Από τη Γερμανία τον φέρε, τότε ο Ιφκοβιτς. Το θυμάσαι, Καρλ Χάινς. Και μετά έφυγε το Σέντερ Φόρτ στο Ολυμπιακό που πήρανε μετά δύο σε. Μετά έφυγε Σκά. Ναι. Καλά, αυτός ήταν. Αυτός τον έφτιαξε, ο Ιφκοβιτς τον έφτιαξε αυτό. Κάτι βρήκε όμως και έφτιαξε. Δεν ήταν. Δηλαδή. Λυπηρίδης. Για εκείνη την ομάδα, επειδή το budget ήταν το 1/10, μην πω το 1/20, από ομάδες οι οποίες, ειδικά έτσι σε κάτω να μιλάμε, που είχε δώσει ένα καράβι τώρα χρυσά νομίσματα. Ο Χάινς, τώρα που είπες για αυτόν τον παίκτη, έγινε, ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό, έγινε παίκτη στον Ολυμπιακό και μετά πήραν μια άλλη το αέρα και πήγε στη Τσεσεκά και ακολούθησε όλη αυτή. Δεν πήραν μια αέρα, το τα σκάσανε οι άλλοι να πούμε υπερδιπλάσιο. Ναι, αυτό σου λέω ότι πήραν μια άλλη το αέρα. Εντάξει, παιδάκι μου, δηλαδή πολλοί παίκτες από εκεί φτιάχτηκαν, κύριε Σλουκά μου. Καταλάβες. Του κάναν προσφορά που δεν μπορούσε να αρνεί. Ναι, εντάξει. Ήταν βέβαια το, εκείνη η διετία, όντως, όπως το έλεσμα. Και ο Ιφκοβιτς, ένας λόγος που έφυγε αφού το πήρε, ήταν που του είπαν θα μειωθεί κι άλλο. Ναι. Το μπάτζετ. Και έρχεται ο Μπαρτζόκας και κατάφερε και τη διατήρησε τη φόρμα αυτή. Την ομάδα που ρολάρισε, ήδη είχε ρολάρει και το πήρε περίπατο. Μου γράφει, εδώ ένας φίλος ο Γιάννης. Βλάση μου λέει πάντως Ολυμπιακός χωρίς Φορτούνη λέει είχε αισθητή διαφορά προς το καλύτερο. Το έχουμε πει αυτό. Το είχαμε πει και στις αρχές του πρωταθλήματος εκείνο το μάτς με τον Όφη. Χωρίς να θίξω το Φορτούνη. Απλά πιστεύω ότι πρέπει λίγο να μαντρωθεί. Πρέπει να έχει λίγο πιο συγκεκριμένο ρόλο. Πιο βοηθητικό, πιο δε. Ναι, μπορεί να προσφέρει, αλλά όχι με το ρόλο αυτόν που έχει τώρα. Κάνω τι γουστάρω εγώ επειδή οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Ή οι υπόλοιποι, ξέρω και εγώ για ποιο λόγο, δεν υπάρχει ένα σχέδιο, δεν υπάρχει ένα πλάνο στο μάτς. Και εσύ μου θυμίζετε, φίλε, στη γειτονιά που ο καλύτερος, ο Φραντζάκιας. Μπράβο, ναι. Είναι αλάνας. Είναι νοοτροπία αλάνας. Τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι ο παίκτης αυτή τη στιγμή το κάνει επίτηδες. Βρίσκει και τα κάνει. Αν έρθει κάποιος προπονητής ο οποίος θα του πει: κοίταξε να δεις, stop. Εδώ. Τελείωσε. Είναι δύσκολο Ολυμπιακός. Ακολουθείς αυτό που θα πω εγώ τώρα. Κοίταξε, τώρα ο Ολυμπιακός πήρε πάλι παίκτες, αλλά ξέρω και εγώ τώρα. Αλλά όπως το είπες. Αλλά... Δεν είναι τόσο εύκολο να δέσεις τώρα 4, 5, 6, 7 παίκτες καινούργιους τώρα στο μέσο της σεζόν. Δηλαδή πάλι μέχρι να βρει η ομάδα τα πατήματά της θα περάσει καιρός τώρα. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Φίλε, ξανανοίγουν τα τετράδια αυτού και από την αρχή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τα κρίσιμα με τα ντέρμπι που λες το ΠΑΟΚ. Που είπες να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή όντως η ΑΕΚ δεν παίζει μπάλα. Είναι η μοναδική όμως ομάδα που του κατέβασε τις ασφάλειες, ας πούμε, και ψάχνουν να δουν τι συνέβη. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη, όντως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν αξίζει. Καλύτερα, όντως το λες, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Αλλά έχουμε τη συνέχεια. Ναι. Πέρσι ο Παναθηναϊκός στα play-off έσβησε. Ναι, καλά, πέρσι υπήρχε και το θέμα, ρε φίλε, που ήταν τραυματισμοί. Παίχτες μιλάμε με το σταγονόμετρο, μισό μηδέν κάθε παιχνίδι. Δεν έβγαινε, ρε φίλε, αυτό τώρα. Και 30 βαθμούς, και 30 βαθμούς να έχεις διαφορά, πάλι θα το έχανες. Κοίτα, είναι μεγάλη διαφορά. Άμα καθίσει, ήταν μεγάλη αυτοκρινία. Τώρα πώς τα καταφέρανε. Ήταν η τσιγκουνιά, η μιζέρια του αλουνού. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η ουσία. Γιατί 10 βαθμοί είναι 10 βαθμοί. Δεν είναι ότι. Είχε περάσει ο Παναθηναϊκός. Η καντεμιά, αν θες, ήταν ο Αϊτόρ που είχε εκεί πέρα τη φόρμα, που τον τράβαγε και δεν μπόρεσε να αντικαταστεί. Έστω στο 50%. Ναι. Τώρα, το δύσκολο είναι, σου λέω τώρα, είναι το θέμα τα ντέρμπι, τα play-off. Αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίξει την μπάλα και καθυλώσει τους υπόλοιπους όπως πέρσι η ΑΕΚ, γιατί κακά τα ψέματα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό με τα ντέρμπι. Πάνω που τρώγε σφαλιάρες, μα από τον Ολυμπιακό, μα από τον ΠΑΟΚ, από τον Λουτσέσκου που δεν είναι κεφάλι μας είχαν. Τώρα γύρισε ο τρόπος. Αλλά να δούμε, θα παίξουν την μπάλα για να καταφέρουν να το πάρουν που λες. Ή θα ξεφουσκώσουν οι ΑΕΚ τώρα, δεν εντάξει, έχει ούτε θα δείξει Ευρώπη, αυτό, ρε φίλε. Θα δείξει τώρα, δεν θα καθίσουμε τώρα να. Εμείς πάμε παιχνίδι. Εγώ πιστεύω κάνει. Ο Αλμέιδα κάνει. Μαζεύεται τώρα, μαζεύεται και βράζει μέσα του. Δίνει επιφυστή την προσοχή ότι μάγκες κανόνιστα να τα δώσετε όλα τώρα. Δεν έχουν κούραση. Πάντως το θέμα της ημέρας, επειδή δεν το είχα αναφέρει από την αρχή, ήθελα να δω αν κάποιος μάγκας θα το πει. Ούτε κάποιος από το chat το είπε. Το θέμα της ημέρας είναι ένα. Ο Κλοπ το καλοκαίρι τον Μπούλο. Ναι. Και πόσο δίκαιο είχε ο Γεωργίου, γιατί τώρα κάποιος όταν αποχωρεί καταλαβαίνει ότι έχει κλείσει ο κύκλος μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τώρα αν θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος και θα βγει με το κεφάλι ψηλά,
Αυτό είναι κάτι άλλο. Ή αν πάρει κάποιο τίτλο η Liverpool στο Europa League, και αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά όπως όλα δείχνουν, χαιρετάει. Γιατί βλέπει ότι τελείωσε ο κύκλος του εκεί πέρα. Τέλος. Αλλάζουμε σελίδα. Εγώ σε αφήνω λίγο, φίλε. Έχω δουλίτσα. Τα λέμε. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε, έγινε. Εντάξει, τώρα αυτό το θέμα. Εντάξει, και την περασμένη εβδομάδα υπήρχε αυτή η ιστορία με την City. Γενικά τώρα το αγγλικό είναι στα καλύτερα του φέτος. Υπάρχει έτσι μια ωραία εναλλαγή στους πρώτους. Θα δούμε μέχρι το τέλος τι θα γίνει. Θα είναι δύσκολη η μετάβαση. Γιατί τουλάχιστον με τον Κλοπ η Liverpool είχε κάτι σταθερό, ρε παιδάκι μου. Έβλεπες και έφτασε και στα πίκ της η ομάδα, πήρε και το Champions League. Εντάξει, ζήσαν ωραίες στιγμές οι Liverpoolian. Τώρα θα αλλάξουμε σελίδα, θα δούμε τι θα γίνει. Όλα τα ωραία κάποτε έχουν ένα τέλος. Θα δούμε. Τι λέει εδώ ο φίλος. Να σε καλά, ρε φίλε, λέει, πήγε στο μυαλό μου. Για το Μουχαμαντή γράφει εδώ, παρανόητ. Το Μουχαμαντή. Μουχαμαντή. Ρε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αγωνιστική. Από ό,τι έχω δει λίγο εδώ έτσι τα μάτς τη Super League για το Σαββατοκύριακο, το μεγάλο ντέρμπι που μας ενδιαφέρει όλους και το περιμένουμε πώς και πώς για να δούμε την αντίδραση και των δύο ομάδων. Αυτό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής στις 8.30 ώρα είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει συντροφιά και θα μας δώσει το έναυσμα για συζητήσεις τη Δευτέρα στις 4.00 ώρα. Τα υπόλοιπα μάτς Πανετολικός Λαμία αύριο στις 5.30, 7.30 Πανσεραϊκός Βόλος και 8 η ώρα το βράδυ Κηφισιά με τον Άρη. Σε ένα μάτσο που ο Άρης εκεί πέρα θα δώσει τα διαπιστευτήριά του για την ξέφρενη πορεία μετά το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στις 4 η ΑΕΚ θα δώσει ένα μάτσο που μόνο εύκολο δεν το λες με τον Όφη. Στις 5.30 ώρα Αστέρας Τρίπολης θα δεχτεί το μάτσο με τον Ατρόμητο. Ολυμπιάκος με τα Γιάννενα. Σε ένα μάτς που δεν βλέπω αύριο για τα Γιάννενα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 8.30 ώρα όλοι, τι άλλο, από το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όπου θα δείξει πάρα πολλά. Θα δούμε δηλαδή πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος φέτος του ΠΑΟΚ. Και εντάξει, το μελετάμε. Μελέτη, επίβλεψη, που λέγει ο μεγάλος Γεωργίου. Και θα είμαστε εδώ και πάλι την Δευτέρα το απόγευμα για να μιλήσουμε καθαρά για το μάτς που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Τελειώνουμε με Teddy Nugent. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.